Και Ελληνίδες, καλησπέρα σας. Τα πάντα για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Οι εκπομπές αυτές σκοπό έχουν να ευαισθητοποιήσουν όλους εσάς που τις βλέπετε και τις παρακολουθείτε σε 10 συνεχείς εκπομπές, και ο κύκλος ολοκληρώνεται σήμερα και κλείνει ο κύκλος των 10 εκπομπών και θα επανέλθουμε σε απότερο χρόνο. Να ευαισθητοποιήσει λοιπόν όλους εσάς να καταλάβετε ότι δεν νοείται Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός εάν δεν είναι αποφασισμένος να πολεμήσει για την ταυτότητά του, για την πατρίδα του, για τα ιερά του και τα όσια. Αυτό το ρόλο παίζουν αυτές οι εκπομπές. Εύχομαι σε όλους εσάς να μεταδώσετε και να μεταφέρετε το μήνυμα των εκπομπών και στους γνωστούς σας και στους φίλους και σε άλλους πιστούς που δεν μπορούν ή δεν φτάνει το κανάλι και ο πομπός να παρακολουθήσουν αυτές τις εκπομπές, να τους ενημερώσετε, να τις δώσετε αν τις έχετε γράψει άλλοι από χέρι σε χέρι, και έτσι να μπορέσουν να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι με τη σειρά τους, διότι ευρισκόμεθα σε εσχατολογικούς χρόνους. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα σενάρια αποσταθεροποίησης και το κλίμα της αποσταθεροποίησης που υφιστάμεθα όλοι τα τελευταία χρόνια, και ειδικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σενάριο του Πολυτεχνείου ακριβώς για να δημιουργεί κάθε χρόνο και να δίνει την ευκαιρία στους πράκτορες της Ελλάδος και τους εχθρούς της πίστεώς μας για βανδαλισμούς, ένα κλίμα αποσταθεροποίησης κάθε χρόνο, βανδαλισμούς, διασυρμούς, ταπείνωση, σκίσιμο της ελληνικής σημαίας, των συμβόλων μας, των ιερών και όλα αυτά. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, εσείς να εμείνετε στην ταυτότητα την Ελληνοορθόδοξη. Θέλω λοιπόν πριν ξεκινήσει η εκπομπή, επειδή θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων η σημερινή εκπομπή, και επειδή γνωρίζω ότι το κανάλι αυτό υπηρετεί την δημοκρατία και την αλήθεια, γι' αυτό και συνεργάζομαι, θα παρακαλέσω όλους όσους θυγούν ή όλους όσους θα σπεύσουν να μας διαψεύσουν για αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε, να κάνουν έναν υγιή διάλογο σε μια πρόσκληση στο απότερο μέλλον ή και αμέσως μετά την εκπομπή, είτε αυτή είναι λαϊκή, είτε είναι ιερείς, είτε είναι αρχιερείς. Δεχόμεθα πολύ ευχαρίστως έναν διάλογο ώστε να υπάρχει αντίλογος. Μην τυχόν, το λέω αυτό, θυγούν κάποια πρόσωπα και ξαφνικά επιτεθούν με εκείνη την γνωστή μέθοδο που γνωρίζουν αυτοί και που τη χρησιμοποιούν. Θυμώνουν τον αντίπαλο, δεν τον δίνουν την ευκαιρία της απολογίας και του αντίλογου, έτσι ώστε να υπάρχει για αυτούς έτσι ένα περιθώριο δράσεως, δυσφήμισης, λασπολογίας. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε αυτό το χατήρι, διότι σήμερα αυτή η εκπομπή θα βγάλει στον αέρα μάρτυρες, όπου θα μαρτυρήσουν του λόγου του αληθές, δηλαδή τις καταθέσεις τις αποψινές, θα τις επικυρώσουν αξιόπιστοι μάρτυρες. Συγχωρέστε με, γιατί όλο αυτόν τον καιρό ήμουν αδιάθετη. Λοιπόν, και δεν έχω συνέλθει ακόμα. Θα παρακαλούσα όλους εσάς να δώσετε μεγάλη προσοχή στη σημερινή εκπομπή, για να καταλάβουμε όλοι γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ποιοι μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε, και βεβαίως η απόψινή εκπομπή θέτει πρώτων ευθυνών την ιεραρχία της Ελλάδος, τους κληρικούς, οι οποίοι δεν ενημερώνουν όλους εμάς για τα τεκτενόμενα, και πώς οι αρχιερείς μας οδηγούν στη χωάνη του οικουμενισμού. Το τέρας αυτό, την πανούκλα αυτό του αιώνος τούτου, όπου από πολλά χρόνια τώρα μεθοδεύεται και καλλιεργείται, ώστε να υποταγεί η Ορθοδοξία κάτω από το πέλμα του εβραιοσιωνιστικού κατασκευάσματος, μασονικού κατασκευάσματος, εις την πανέρεση του οικουμενισμού.
Και οι πρώτοι διδάξαντες είναι οι αρχιερείς οι δικοί μας. Λοιπόν, θα ενοχληθούν πάρα πολύ και θα σπεύσουν πάρα πολύ να επιτεθούν, αλλά τους το λέμε ότι η εκπομπή αυτή εδώ πέρα απόψε το βράδυ θα καταθέσει αλήθειες. Και πριν μπούμε στο θέμα οικουμενισμός και στην προδοσία του ιερατείου, θα ήθελα να σας προσενίσχυσει όλων ημών, να σας αναφέρω ένα συγκλονιστικό θαύμα που συντελείται αυτό τον καιρό εις τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα και που μας ειδοποίησαν αγιοταφίτες πατέρες και που για του λόγου το αληθές θα πάρουμε αμέσως το τηλέφωνο της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου για να μιλήσουμε με τον έξαρχο κύριο Ειρηναίο για να επικυρώσει το θαύμα, διότι τα θαύματα των Ορθοδόξων πλέον, κυρίες και κύριοι, δεν αναφέρονται από τον περιοδικό τύπο ούτε στις εφημερίδες, διότι όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές υπάρχει εντολή «Φύγεται το κύρος της Αγίας Έδρας του Βατικανού». Και έτσι ουδεμία αναφορά στα θαύματα των Ορθοδόξων έχει δοθεί εντολή να μην γίνεται και έτσι δεν μαθαίνουμε εμείς τι γίνεται και πώς ο Κυριός μας είναι ζωντανός, πώς μας προειδοποιεί ότι η νίκη είναι δική του, αλλά αφού πρώτα εμείς πληρώσουμε τον φόρο αίματος για την αδιαφορία μας, διότι θα τιμωρηθούμε, πρέπει να γίνει κάθαρσης, κάποια κάθαρσης πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι η πίστη και τα δίκαια ενός λαού διεκδικούνται μόνον με αιματηρούς αγώνες. Λοιπόν, και άξιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν και εμένουν στην Ελληνοορθόδοξη ταυτότητα. Λοιπόν, ένα συγκλονιστικό θαύμα συντελείται εδώ και μία τετραετία στα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα της Θεοτόκου επί τέσσερα συνεχή έτη ανοιγοκλίνει τα μάτια της και τρέχει δάκρυ. Λοιπόν, που σημαίνει ότι προειδοποιεί εδώ και τέσσερα συνεχή έτη ότι έρχονται δεινά. Έπειτα το πρόσφατο θαύμα στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, στον Πανάγιο Τάφο, είναι ότι το ιερόν μανδύλιον στο σπήλιον της Βιθλέμ, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας, ανοιγοκλίνει τα μάτια και προειδοποιεί. Τράβηξαν το βίντεο Αμερικάνοι και διάφοροι άλλοι επισκέπτε. Βεβαίως δεν πρόλαβαν οι πατέρες να πάρουν το βίντεο για να το προβάλλουμε απόψε, αλλά τράβηξαν φωτογραφίες. Στις επόμενες εκπομπές και στη σειρά την άλλη που θα προγραμματιστεί, θα το παρουσιάσουμε. Παρακαλούμε μέσα το control, αν έχει την καλοσύνη, να επικοινωνήσει με την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου για να έχουμε κοντά μας τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, κύριο Ειρηναίο. Σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, να έχουμε στην γραμμή μας τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, κύριο Ειρηναίο, θα πούμε τι είναι ο σημερινός θρησκευτικός οικουμενισμός και θα αναφερθούμε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιοι μας μπάσανε στην πανέρεση οικουμενισμού. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε. Κάνετε καλά. Για εσάς κάναμε αναφορά να μας επικυρώσετε το θαύμα που συντελείται στα Ιεροσόλυμα. Εν αληθεύει. Βεβαίως αληθεύει. Όποιος αμφιβάλλει μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον Πατριαρχικό Επίτροπο, τον Πατέρα Αναστάσιο που είναι στη Βιθλέμ. Θα δώσω και το τηλέφωνο κάποια, να το αφήσω εκεί στο σταθμό. Μάλιστα. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει. Είναι τώρα δύο εβδομάδες που στην αριστερή κολόνα της Βασιλικής, διότι όπως γνωρίζουμε ο ναός της Βασιλικής είναι πεντάκλητος με σειρά κολονών. Μάλιστα. Στον δεξιό χορό υπάρχει μια κολόνα μαρμάρινη, όπως και στον αριστερό το ίδιο. Και είναι η κλίμαξ που κατεβαίνει στο Άγιο Σπήλαιο. Μάλιστα. Στην κολόνα στο πάνω μέρος είναι ζωγραφισμένη εικόνα του Αγίου Μανδυλίου. Αυτή η εικόνα. Ναι, την έχουμε δει, σεβασμιότητα. Μάλιστα. Αυτή η εικόνα ανοιγοκλίνει τα μάτια και έχουν βγάλει και φωτογραφίες. Από πότε άρχισε, σεβασμιότητα? Δύο εβδομάδες τώρα. Α, δύο εβδομάδες. Εγώ θα μας προμηθεύσουν και εμάς, παρεκάλεσα να μου στείλουν και εμένα. Μία που είναι με κλειστά μάτια ο Κύριος και την άλλη που είναι ανοιχτά. Που σημαίνει σεβασμιότητα κατά την κρίση. Είναι σημεία. Είναι θεοσημείων. Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν μας εκπλήσει, διότι πριν 4-5 χρόνια και συνεχίζει αυτό να γίνεται στις κλάπες μέσα στον Νότης Αναστάσεως, εκεί έχει τοποθετηθεί η εικόνα της Θεοτόκου στο δεξιό κλήτος του παρεκκλησίου, συμβαίνει το ίδιο, ανοιγοκλίνει η Παναγία τα μάτια και πηγαίνουν όχι μόνο χριστιανοί
μουσουλμάνοι και άλλοι μη χριστιανοί και βλέπουν αυτό το θαύμα. Όλες οι φυλές του Ισραήλ σειραίουν από όλα τα μέρη του πλανήτη. Μάλιστα, όταν πρωτοέγινε αυτό το θαύμα, πήγε ο Πατριάρχης με όλη την σύνοδο, την αδελφότητα και έψαλαν παράκληση εις την Παναγία και ανέπεμψαν δέηση. Σεβασμιότατε, πώς είναι το σχόλιο σας, να μας κάνετε ένα μικρό σχόλιο ως προς την αναφορά για τα αναγραφόμενα, για τα θαύματα αυτά που συντελούνται των Ορθοδόξων τα θαύματα ή στην μητέρα των εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν αναγράφεται και δεν αναφέρεται τον τελευταίο καιρό τίποτα εις τον τύπον? Δεν γνωρίζετε την πολεμική που δέχεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων? Αυτό είναι πασιφανές και γνωστό. Μάλιστα. Αλλά ο Πατριάρχης και οι Αγιοταφείτε αφανώς επιτελούν την αποστολή τους, τον προορισμό τους. Την διακονία δηλαδή των Παναγίων προσκυνημάτων, την συντήρηση και την διαιώνιση της φυλής μας στην κοιτίδα του ελληνισμού που είναι η Μέση Ανατολή, η Αγία Πόλης, η Ιερουσαλήμ. Η αλήθεια είναι ότι όποιος κατέβει κάτω μυρίζει Ελλάδα, τα Πανάγια προσκυνήματα μυρίζουν Ελλάδα. Εμείς σας συγχαίρομαι για την εκπομπή σας, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον αγώνα σας και ο Μακαριότατας και όλοι οι Αγιοταφείτε. Ευχόμεθα να σας την εξύψουν δύναμη η χάρη του Παναγίου Τάφου να σας ενισχύει πάντοτε και να σας απολαμβάνουμε με αυτά τα οποία λέτε και ενημερώνετε τον ελληνικό λαό. Εύχεστε, σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ. Κουράγιο. Θέλω πριν... είναι μαζί σας. Θέλω πριν κλείσω, με σεβασμιότατε, μία τελευταία σας έτσι κατάθεση. Μάλιστα. Επειδή η εκπομπή αυτή σε λίγο που θα δείτε στην τηλεόραση έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι θα μιλήσουμε για την πανέρεση του οικουμενισμού. Και όπως καταλαβαίνετε, το θηρίον των τελευταίων όπου θέλει να συνθλίψει την Ορθοδοξία και όλα τα Ορθόδοξα κράτη είναι ο τρισκατάρατος αυτός οικουμενισμός, εφεύρεσης της Μασονίας, όπου θέλει να υποβιβάσει την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία και την πίστη των Ορθοδόξων σε αίρεση, διότι γνωρίζουμε ότι αυτές δεν είναι εκκλησίες, είναι αιρέσεις, αν πάμε με τους κανόνες και τις οικουμενικές συνόδους. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε εσείς, μετά σε λίγο που θα παρακολουθήσετε, καταδικάζετε την πανέρεση του οικουμενισμού, σεβασμιότατε? Κοιτάξτε, η θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι γνωστή, γι' αυτό και δέχεται την πολεμική. Καταδικάζει απερίφραστα την πανέρεση αυτού του οικουμενισμού, άσχετα τι λέγουν ορισμένοι κουκοστιάχτες εναντίον του Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείο κρατά, διότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Είναι η μητέρα των εκκλησιών. Ουέ και αλλήμον αν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υποδουλωθεί και σκύψει το κεφάλι. Αυτό για μας είναι. Ουέ και αλλήμον. Είναι πολύ παρήγορο. Και θα κρατά μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Μας ενισχύεται, διότι σε λίγο θα ακούσετε τα έσχη, γιατί πρόκειται περί προδοσίας μεγάλης ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού και στο Ορθόδοξον Πίμνιον σε όλους εμάς. Γνωρίζουμε και τα ζούμε και τα βλέπουμε. Και ευχαριστούμε και πολύ. Η ανησυχία μας πληρεί την καρδιά μας, αλλά ελπίζουμε στον Κύριό μας, ο οποίος δεν θα εγκαταλείψει την Εκκλησία. Γνωρίζουμε ότι και πήλε άδου κατ' ισχύς σου της Εκκλησίας. Εκείνος είναι ο νικητής. Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά. Σεβασμιότατε, θα το ακούσουν αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι έσβησε η Εκκλησία του Χριστού. Όχι. Ισμάτην κοπιάζουν. Κοπιάζουν και ελπίζουν. Ισμάτην, σεβασμιότατε, μας ενισχύσατε πάρα πολύ με την κατάθεσή σας την απόψινή. Ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως να έχετε την ευλογία του Παναγίου Τάφου και την παράσταση όλων μας. Ευχαριστούμε. Ξέρετε αυτό. Ευχαριστούμε και για την τιμή που μας κάματε να επέμβετε. Τι μου τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός μαζί σας. Ευλογείτε, καλό σας βράδυ. Καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου, κύριο Ειρηναίο. Τις καταθέσεις του, είναι ένας σεμνός ιεράρχης, γι' αυτό και τον εκτιμώ και τον αγαπώ προσωπικά. Χρόνια τώρα συνδέομαι με τον Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, έχω κάνει, έχω αγωνιστεί, έχω πάρει συνέντευξη από τον Πατριάρχη, έχουμε αγώνες πίσω μας και μας συνδέουν αγώνες με τον Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, γι' αυτό και συγκινούμε βαθύτατα και τον ευχαριστώ δημόσια τον έξαρχο που παρενέβη και έκαμε την κατάθεσή του απόψε. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε για τον νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, είμαστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να κάνουμε αυτές τις καταθέσεις,
για να μπορέσει να γίνει κάποια σχετική αφύπνιση σε όλους εσάς, για να καταλάβετε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και ποιοι μας οδηγούν και γιατί δεν ομιλεί πλέον η Εκκλησία και γιατί δεν ενημερώνει όλους εμάς. Διότι όλοι συμπλέουν και συμπορεύονται στην πανθρησκεία της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων. Ήδη συμμετέχουν στα παγκόσμια διαβούλια και συμβούλια των εκκλησιών, των υποτιθέμενων εκκλησιών, σε παγανιστικές τελετές, ως εκπρόσωποι, και η μεριά του Φαναρίου και η μεριά της Ελλαδικής Εκκλησίας στέλνει αρκετούς εκπροσώπους της, ώστε να συμμετέχουν σε όλα, σε όλο αυτό και σε όλη αυτή την κακοδαιμονία. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να πούμε, και για του λόγου του αληθές θα τα δείτε σε λίγο τα πλάνα μπροστά σας, ότι ο θρησκευτικός οικουμενισμός, είναι μια κίνηση δια την ένωση των αιρετικών ομολογιών της Δύσεως μετά της Ορθοδοξίας καταρχάς και εις δεύτερον στάδιον δια την ένωση όλων των θρησκειών εις ένα τερατώδες κατασκεύασμα εις μίαν πανθρησκείαν. Τελικών όμως σκοπών έχει να εξαφανίσει μέσα σε αυτό το χωνευτήρι των χριστιανισμών και ιδίως την Ορθοδοξία που κατέχει την αλήθεια. Σκοπεύει δε στην τελική φάση του σκοτεινού σχεδίου να αντικαταστήσει τη λατρεία του ενός Θεού με τη λατρεία του Σατανά. Και το βλέπουμε. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως απίστευτο, είναι όμως αληθινό. Και αυτό επιδιώκει κυρίως ο πολυδαίδαλος μηχανισμός της οικουμενικής κινήσεως. Δια την δραστηριότητα της οποίας οικουμενιστικής κινήσεως, συχνά ακούμε στις ημέρες μας να γίνεται λόγος. Ο οικουμενισμός, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία σοβαρά και αδιάσυστα που θα διαβάσουμε εδώ στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σατανικό κατασκεύασμα των σκοτεινών δυνάμεων, δηλαδή της μασονίας και του ευρεσιονισμού. Είναι μια μεγάλη, φοβερή και τρομερή αίρεση, είναι μια παναίρεση. Είναι μια σύνθεση θρησκειών, φιλοσοφιών και παραδόσεων σε μια τραγελαφική ενότητα. Είναι μια δολή απλάνη καταστρωμένη με σατανικό σχέδιο, η οποία υποστηρίζει ότι πουθενά δεν υπάρχει η μοναδική ή απόλυτος αλήθεια. Ούτε και στην Ορθοδοξία. Έτσι ο οικουμενισμός καταντά ένα τέρας που καταβροχτίζει τα πάντα. Καταντά ένα καμίνι που προσπαθεί να χωνέψει και να συγκεράσει όλες τις θρησκείες. Είναι ένας νεότερος αιρετικός συγκριτισμός που υπόσχεται να λύσει όλα τα προβλήματα. Ο δε Θεός για τον οικουμενισμό είναι ένας αόριστος Θεός, που δέχεται εξίσου την λατρεία όλων των θρησκειών, των αιρέσεων δηλαδή. Για τον οικουμενισμό δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Ο οικουμενισμός δεν πιστεύει τίποτε. Αλλά και τίποτε δεν απορρίπτει στο ανακάτεμα και στη νέα σύνθεση της θρησκείας την οποία επιδιώκει να κατασκευάσει. Δεν υπάρχουν για τον οικουμενισμό θρησκείες και πατρίδες. Με τρόπο επιδέξεων και δήθεν για λόγους ειρήνης, συνεργασίας των λαών, αυτά τα συνθήματα που προβάλλουν τελευταία και ο περιοδικός τύπος, κάτω τα σύνορα, με το σύνθημα κάτω τα σύνορα, όλα συρθλίβονται, αφομοιώνονται και εξαφανίζονται στο αμπισαλαίο στόμα του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός είναι μια φοβερή λέλαψη που προετοιμάζεται να ξεθεμελιώσει, όπως φαντάζεται, τη μία Αγία και Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Παρακαλώ. Κυρία Δουράκη. Μάλιστα. Είμαι ο πατήρ Ευθύμιος. Α, έχουμε στην γραμμή μας, με τη διαφορά ότι, πάτερ Ευθύμιε, έχουμε καθυστερήσει στην εκπομπή, διότι οι ζωντανές εκπομπές. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στον αέρα και είναι ζωντανή εκπομπή. Καθυστερήσαμε με το διαφημιστικό μέρος, καθυστερήσαμε και ένα τέταρτο από την έναρξη της εκπομπής και δεν έχουμε προλάβει να ολοκληρώσουμε για να εισέλθουμε. Αν έχετε την καλοσύνη, να ξαναπάρετε σε ένα τέταρτο 20 λεπτά. Σε ένα τέταρτο? Ναι, σε ένα τέταρτο 20 λεπτά. Ναι. Μελάρισα ομιλούμε με τον πατέρα Ευθύμιο, τον αρχιμανδρίτη ιερομόναχο, πατέρα Ευθύμιο Τρικαμινά, τον οποίο θα τον έχουμε σε 20 λεπτά κοντά μας. Μόλις αφηγηθούμε, διότι δεν έχουμε προλάβει, πάτερ μου, ναι. Ακόμα, εντάξει, ναι. Δεν σας κάνει κόπο. Ευχαριστώ πολύ, όχι. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι εκπομπές αυτές είναι εκπομπές με εμποδίων, με τα πολλών εμποδίων. Λοιπόν, νομίζουν αυτοί οι κύριοι ότι θα ξεθεμελιώσουν και θα γκρεμίσουν την μοναδική αλήθεια, την πραγματική Εκκλησία, αυτήν που αρχηγό της έχει τον Κυριών μας και Θεών μας, Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Δυστυχώς, νομίζουν, αφήστε τους να φαντάζονται, αλλά υπάρχουν θύματα. Και για τα θύματα αυτά των πιστών ευθύνονται οι ιεράρχες, οι αρχιερείς, οι ιερείς και κατ' επέκταση αυτοί που παίρνουν εντολές από τους οικείους Μητροπολίτες και κατευθύνουν το πίμνιον εις το στόμα του λύκου.
με συμπροσευχές, με ενώσεις με αιρετικούς, λέγοντας και καλλιεργώντας ένα κλίμα στην Εκκλησία μέσα από κηρύγματα ότι η Ορθοδοξία άλλαξε, ότι η Ορθοδοξία εξυγχρονίζεται, ότι η Ορθοδοξία είναι καιρός πλέον να πάψει να αναρκισεύεται. Αυτή η βλασφημία ελέγχθη από το στόμα του Ιωάννου Ζιζιούλα. Από τη μεριά του φαναρίου μας έρχονται αυτά. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε, γιατί θα επανέλθουμε, γνωρίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αιρετικοί ότι μόνον η Ορθοδοξία κρατάει ανώθευτη την αλήθεια και την πίστη και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό πέτρες πετάνε μόνο στις καρυδιές που έχουν καρύδια. Συνεχώς βάλεται η Εκκλησία, η Ορθόδοξος. Έτσι και ο Οικουμενισμός χτυπά την Ορθοδοξία, διότι κατέχει των θησαυρών της αληθείας. Ο Οικουμενισμός σήμερα είναι η εξέλιξη του φοβερού σχεδίου των οργάνων του Σατανά, κυρίες και κύριοι. Και βρισκόμεθα στο πιο κρίσιμο σημείο. Με τον Οικουμενισμό χτυπούν σήμερα με όλες τους τις δυνάμεις στην Εκκλησία του Χριστού, οι άσπων διόλοι εχθροί της, Βατικάνοι, Παπικοί, Προτεστάντες, Συντοιστές, Ταοιστές, Βουδιστές, Ραβίνοι, οι Εβραίοι δηλαδή, ο πότερος σκοπός των Εβραίων και η εφεύρεση των Εβραίων και το κατασκεύασμα αυτό είναι εβραϊκό, ο Οικουμενισμός. Με όλες τους τις δυνάμεις λοιπόν χτυπούν με αόρατα επιτελεία και έχουν συγκεντρώσει τα πυρά τους στην Εκκλησία και σε όλα τα Ορθόδοξα Ανατολικά κράτη, είτε δια της βίας, είτε με αίμα, είτε με προπαγανδιστικά συνθήματα και με τα σενάρια αυτά περί ενότητος, αγάπης, συνέβρεσης των λαών και όλα αυτά τα που ακούμε, τα μυθεύματα. Γίνεται πόλεμος όμως, και ο πόλεμος είναι μεγάλος, που δυστυχώς οι πολλοί δεν τον έχουν πάρει είδηση και υπακούν στις εντολές των οικείων επισκόπων και κληρικοί, ενώ ορκιστήκαν να ορθοτομήσουν τον λόγο της αληθείας και στα θέματα πίστεως, όταν ο ιεράρχης κηρύσσει αίρεση και συντάσσεται μετά των αιρετικών, οφείλουν οι κληρικοί να τον καταγγείλουν στον ελληνικό λαό και στους πιστούς, να διαρρήξουν τα ημάτια των και να διαχωρίσουν τη θέση τους και να διακόψουν το μνημόσυνο. Όλοι οι εχθροί του Χριστού ενωμένοι κάτω από ένα όρατο επιτελείο λοιπόν, που κρύβει πίσω πορές λέξεις σοβαροφανείς οργανισμούς και ενωτικά συνθήματα αγάπης, δουλεύουν ημέρα και νύχτα για να αφανίσουν την Αγία του Εκκλησία, να νοθεύσουν την αλήθεια που μας απεκάλυψε ο Θεάνθρωπος και να ματαιώσουν έτσι την σωτηρία όλων ημών, να βάλουν δε στη θέση του Χριστού ως αρχηγό του κόσμου των διάβολων, μέσα από το δικαίρα των θηρίων της Ρώμης, του Πάπα, του σημερινού Πάπα Βοητήλα του Πολωνοεβραίου, ο οποίος θα παραδώσει τη σκυτάλη εις τον Αντίχριστον. Μέσα λοιπόν από αυτόν, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσει αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Εδυνάμεις λοιπόν τους σκότους, εργάζονται ακατάπαυστα και έθεσαν τελευταίως ενέργεια όλα τα μέσα για να μπορέσουν να ξεθεμελιώσουν την Εκκλησία του Χριστού. Γενική λοιπόν επίθεση επιχειρούν εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας εφ' όλων των μετόπων κάτω από την αθώα επωνυμία του Οικουμενισμού. Ο Οικουμενισμός με λίγα λόγια είναι ένα καταχθόνιον κίνημα πολιτικών και θρησκευτικών με σκοπόν την υποταγή της ανθρωπότητος κάτω από μία παγκόσμιο κυβέρνηση και κάτω από ένα παγκόσμιο κυβερνήτη και την ένωση βεβαίως όλων των θρησκειών εις μία πανθρησκεία, καταλαβαίνετε, μία Βαβέλ, ώστε να εξαφανιστεί ο απότερος στόχος ο χριστιανισμός, να εξαφανιστεί η σώζουσα ορθόδοξος πίστης και να λατρεύεται στο τέλος αντί του αληθινού Θεού ο Σατανάς. Κυρίες και κύριοι, προχωράμε αμέσως, γιατί έχουμε καθυστερήσει, στην ανακοίνωση που περιμένατε τόση ώρα που θα σας κάμουμε. Πριν από 2 εβδομάδες επαρικολούθησα στο τριμελές εφετείων Λαρίσης μία δίκη, ένα διωγμό που υπέστη ένας ηγούμενος, ο οποίος εμένει αμετακίνητος εις τας παραδόσεις και εις τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και κατήγγειλε, είχε το θάρρος και την τόλμη να καταγγείλει τον οικείον επίσκοπο όσο ήταν στην Αγιά της Λαρίσης και στο μοναστήρι και υπέστη διωγμόν φοβερό. Λοιπόν, και εμείς οφείλουμε να συμπαρασταθούμε, αλλά και να ομολογήσουμε την αλήθεια, διότι η εκπομπή αυτή ρόλο παίζει να καταγγέλει αλήθειες και μόνον αλήθειες. Λοιπόν, ο οικείος Μητροπολίτης όπου υπήγε το τότε ο ηγούμενος και που τον κατήγγειλε είναι ο Χριστόδουλος Βόλου. Ο Χριστόδουλος Βόλου λοιπόν πρόσφατα εδίωξε την αδελφότητα,
τους έσυρε στα δικαστήρια και βεβαίως εμείς παρευρεθήκαμε στο δικαστήριο εκεί στο Τριμελές της Λερίσης, αρκετός κόσμος, παρήλασαν μάρτυρες πολλοί, όπως είναι ο κύριος Νικόλαος Ψαρουδάκης, ο κύριος Νικόλαος Ψαρουδάκης, ο οποίος, κύριος Νικόλαος Ψαρουδάκης, είναι πρώην πρόεδρος Χριστιανικής Δημοκρατίας και πρώην βουλευτής επικρατείας, αλλά και συγγραφέας 60 βιβλίων και από τους ολίγους που ζήτησε την επέμβαση του εισαγγελέως να κλείσουν οι μασονικές στοές στην Ελλάδα. Έτσι, κατήγγειλε στην εισαγγελία και απέτησε από τον εισαγγελέα να επέμβει να κλείσουν οι μασονικές στοές. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία για το ρόλο των σκοτεινών δυνάμεων, για τη νέα εποχή και νέα τάξη που ετοιμάζεται. Μεγάλο το συγγραφικό έργο του κυρίου Νικολάου Ψαρουδάκη, και η έκπληξη ήταν όταν έφτασα στο Τριμελές εφετείων Λαρίσης να δω ως μάρτυρα υπερασπίσεως του διοκομένου ηγουμένου και της αδελφότητος τον κύριο Νικόλαο Ψαρουδάκη, και μπράβο στον κύριο Νικόλαο Ψαρουδάκη, ο οποίος είχε την παρησία και την τόλμη και το θάρρος να καταγγείλει ανοιχτά πλέον τον Χριστόδουλο Βόλου, τον Χριστόδουλο Δημητριάδος, για την κατάσταση αυτή, για τον διωγμό αυτόν, για την προδοσία και για την αίρεση που κηρύσσει πλέον ανοιχτά ο Χριστόδουλος Βόλου. Βεβαίως έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Η δίκη αυτή δεν πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων για ευνοήτους λόγους, διότι ο Χριστόδουλος ο Άγιος Βόλου, όπως τον ονομάζουν και όπως τον απεκάλεσε και ο εισαγγελεύς από ένα δωτό ελεηνό δικαστήριο που παρακολουθήσαμε, μία δίκη στημένη, μία παροδία δίκης, ο εισαγγελεύς τον απεκάλεσε ακτινοβολούσα προσωπικότητα ως προς την παναίρεση του οικουμενισμού, διότι αυτό κηρύσσει και αυτό υποστηρίζει ο Χριστόδουλος Δημητριάδος, την πανέρεση του οικουμενισμού. Ο εισαγγελεύς λοιπόν, να μου συγχωρέσετε τυχόν λάθη και τυχόν σαρδάμ γιατί είναι ζωντανή εκπομπή, ο εισαγγελεύς ήταν κάποιος κύριος Γιαμούζης, ο πρόεδρος ήταν κάποιος Διαναλάκης Γιανέλος, Μέλη Κατσανεβάκη Ευαγγελία Λαλούση Γεωργία. Η σύνθεση λοιπόν στο Τριμελές εφετείων Λαρίσης ήταν αυτή και ήταν εξοργιστική, λίαν απογοητευτική, διότι από την αρχή της δίκης εφάνηκε ότι ήταν προδικασμένο καταρχήν η απόφαση που θα έβγαζε το δικαστήριο, έκραζε από μίλια μακριά. Λοιπόν, αφενός ότι ο εισαγγελεύς και ο πρόεδρος ηρωνευότανε την αδελφότητα, τρομοκρατούσε τους μάρτυρες, δεν τους έδινε το δικαίωμα της απολογίας και τον ισάριθμο χρόνο που έδωσε εις τους ιερείς του Δημητριάδος, και βεβαίως δεν άφηνε φασιστικό το τρόπο, και μπορώ να σας πω ότι πλέον εγώ εξεράγην μέσα στην αίθουσα και απεκάλεσα φασίστα και τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα, είστε φασίστες και το δικαστήριό σας δεν μπορεί να δικάσει μια εκκλησιαστική υπόθεση. Και η υπόθεση σε αυτή της αδελφότητος που εμένει στην παράδοση του ηγουμένου, δηλαδή που καταγγέλει Μητροπολίτες, έπρεπε να εκδικαστεί από εκκλησιαστικό δικαστήριο και όχι από το πολιτικό δικαστήριο. Σκόπιμα λοιπόν η τρομοκρατία αυτή, διότι ο διωγμός στον Ορθόδοξο Μοναχισμό έχει αρχίσει, ασκήθηκε από τον Δημητριάδο, από τον Δημητριάδος Βόλου, για να διασύρει, να διαπομπεύσει την αδελφότητα, να τρομοκρατήσει, ώστε τυχόν άλλες ανταρσίες να σταματήσουν, να μην τολμήσουν άλλοι και προβούν και μείνουν εις την παράδοση και κάμουν αγώνα. Ο κύριος λοιπόν εισαγγελεύς και ο κύριος πρόεδρος, εάν ήσασταν εκεί αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα αισθανόσασταν τέτοια οργή και τέτοια αγανάκτηση που θα είχατε βάλει φωτιά να κάψετε, να τεινάξετε το δικαστήριο στον αέρα. Και λυπάμαι που τα λέω αυτά, και ας μου κάμουν μήνυση και ας με καταγγείλουν, διότι ήταν τόσο προκλητικό, τόση προκλητική συμπεριφορά του εισαγγελέως και του Προέδρου και τέτοια χλέβη απέναντι στους μάρτυρες, στους μοναχούς, στους ιερομόναχους, και στον κύριο Ψαρουδάκη ακόμα. Στον κύριο Ψαρουδάκη, τον οποίον προσπάθησαν να τον κατεβάσουν πιξ-λάξ από την... και τον Αριστοτέλη Δελύμπαση, τον καθηγητή της θεολογίας. Λοιπόν, αυτά πρέπει να καταγγελθούν. Γιατί μας λένε αυτοί οι κύριοι, από ποιους δέχεστε το διωγμό, από πού άρχισε ο διωγμός.
Μα τους από τους οικείους επισκόπους έχει αρχίσει ο διωγμός. Γι' αυτό και τα κανάλια οργιάζουν πλέον, αφού οι ίδιοι επίσκοποι διώκουν τις αδελφότητες και τους μοναχούς. Θέλουμε λοιπόν στη γραμμή μας πρώτα να επέμβει ο κύριος Νικόλος Ψαρουδάκης, να πάρουμε τον κύριο Νικόλο Ψαρουδάκη και ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά οι ζωντανές εκπομπές αυτό το ρόλο παίζουν. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ώρα και παρακαλούμε να καταθέσει ο κύριος Ψαρουδάκης να παρέμβει στην τηλεφωνική γραμμή απόψε για να καταθέσει του λόγου του αληθές ό,τι κατέθεσε εκείνη την ημέρα στο δικαστήριο για τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα του υποβάλλουμε και εμείς. Παρακαλώ να πάρουμε τον κύριο Νικόλαο Ψαρουδάκη. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι, Ψαρουδάκη. Κύριε Ψαρουδάκη, είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Και ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε, κύριε Ψαρουδάκη, ναι, επειδή παρακολουθήσαμε την δίκη αυτή, την παροδία, διότι περί παροδίας επρόκειτο. Μάλιστα. Δεν ήταν δίκη αυτή. Ναι. Λοιπόν, και θα θέλαμε δια του λόγου του αληθές να σας ακούσουν οι τηλεθεατές και οι πιστοί. Μάλιστα. Του κυρίου μας, πώς έχει αρχίσει ο διωγμός πλέον εναντίον προσώπων, αδελφοτήτων, αλλά και ηγουμένων που εμένουν στους ιερούς κανόνες και επιθυμούν να τηρήσουν την παράδοση αμετακίνητη στην πίστη των και έχουν την τόλμη να καταγγέλουν επισκόπους όταν αυτοί κηρύσουν αίρεση. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν, επειδή εσείς εξεταστήκατε ως μάρτης στην συγκεκριμένη δίκη, να μας πείτε του κατηγορουμένου. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε και μας έκαμε εντύπωση, διότι ο κατηγορούμενος πλέον έχει επιστρέψει στην πατρόαν ευσέβιαν και πρώτα υπήγε το εις τον Βόλου, ήταν εις το νέον εορτολόγιον και τώρα μπήκε εις το παλαιόν εορτολόγιον μετά των διωγμών. Μόλις είδε πλέον ότι ο Βόλου είναι αμετακίνητος στις αιρετικές του θέσεις, προσεχώρησε στο Πάτριον Εορτολόγιον ο συγκεκριμένος ηγούμενος. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πώς το θέλετε εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν να καταθέσετε και να πείτε, μετά από ερώτηση που θα σας θέσω, τη γνώμη σας για τη σύνθεση του δικαστηρίου και για τη συμπεριφορά του φασιστικού αυτού οργάνου, διότι περί φασισμού επρόκειτο. Κατά γενική νομολογία είναι η συμπεριφορά του εισαγγελέως, του Προέδρου και όλων αυτών. Τι εικόνα και τι σχόλιο έχετε να μας κάνετε πρώτα για το δικαστήριο? Κοίταξε, αυτό που για τη σύνθεση δεν μπορώ να πω τίποτα, αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Δεν ξέρετε ότι ο εισαγγελεύς είναι μέλος των Ρόταρη και έχει εμφανιστεί σε πολλές εφημερίδες ο συγκεκριμένος εισαγγελεύς Γιαμούζης εις τα Ρόταρη ως εκπρόσωπος με εκπρόσωπο του Δημητριάδος μαζί? Α, δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Το ξέρω, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Για την συμπεριφορά και την τρομοκρατία που ασκούσε και την χλέβει το συγκεκριμένο δικαστήριο. Αυτό ήταν πράγματι μια φοβερή εμπειρία, μια φοβερή διαπίστωση και μάλλον φαίνεται ότι το δικαστήριο δεν είχε γνώση, να πούμε, ούτε των κανόνων, ούτε... Μα ήταν αναρμόδιο ένα πολιτικό δικαστήριο, κύριε Ψαρουδάκη, να κρίνει εκκλησιαστικά θέματα. Ως χριστιανοί νομίζω ότι έπρεπε να κρίνουν και αυτοί βάσει των κανόνων που ξέρουμε όλοι ως χριστιανοί ορθόδοξοι. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, απέναντίες φάνηκε, ας πούμε, για κάποια τροποντινά περιφρόνηση προς τους κανόνες ή μια διάθεση, ας πούμε, μπεγμού του κανονικού δικαίου, των κανόνων και των μαρτύρων, οι οποίοι ήθελαν ας πούμε, να τεκμηριώσουν την κατάθεσή τους με το κύρος των ιερών κανόνων. Και δεν τους άφηναν. Δεν τους άφησε ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Μήπως ακούσατε, γιατί εμείς θα παρακολουθήσαμε τη δίκη, ακούσατε και την ηρωνική έκφραση του Προέδρου στην κατάθεση του θεολόγου κυρίου Αριστοτέλη Δελύμπαση, όταν προσπάθησε να τους μιλήσει θεολογικά και του είπε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι θεολογικές τοποθετήσεις και οι άγιοι σας και προχωρήστε παρακάτω? Ναι, ήταν οι στάσεις του δικαστήριου απέναντι στον εσχρή, στον μάρτυρα του Γύρω Δελύπες, ήταν πραγματικά απαράδεκτη, δηλαδή τελείως έξω από τους κανόνες της δικονομίας. Μάλιστα. Α, και σε μένα το ίδιο δεν συνέβη. Και σε εσάς, και σε εσάς. Εγώ ζήτησα επί μόνο να καταθέσω ένα πραγματικά συντριπτικό στοιχείο σε βάρος του μηνυτού και δεν μου άφησε ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Δηλαδή διεξήχθη μια συζήτηση η οποία ήταν οξετάτη, μάλιστα, που δεν το ήθελα βέβαια, αλλά αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων να μιλήσω αυστηρά και εγώ και να επιμείνω, αλλά τελικά βέβαια
υπερχόρησε μπροστά στην στη ΣΑΣ του Προέδρου που δεν ήθελε να με αφήσει να καταθέσω, το οποίο το ζήτησα μάλιστα μισό λεπτό. Σας ακούγαμε επανειλημμένος. Μισό λεπτό ζήτησα, κυρία Δουράκη. Μάλιστα. Πρόεδρο, μισό με να καταθέσω κάτι στοιχείο το οποίο απεκάλυπτε ότι ο Σεβασμιότατος, ο μηνυτής, είχε παραπληροφορήσει το δικαστήριο στην πρώτη δίκη. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα σοβαρό θέμα, δηλαδή να αποκατασταθεί η αλήθεια. Επάνω στο εάν δηλαδή η Εκκλησία έχει πάρει θέση ή όχι έναντι του Ρότερη. Μάλιστα. Ήταν το θέμα. Μάλιστα. Και δεν με άφησαν να το πω. Λοιπόν, δεν σας άφησαν και ευνοεί τους λόγους, κύριε Ψαρουδάκη, να το πείτε. Μια και ήταν όλοι members, ήταν μέλη των Rotary Club. Λοιπόν, η μασονία οργιάζει πλέον σε όλη την Ελλάδα. Εσείς έχετε συγγράψει βιβλία. Εγώ, κύριε Δωράκη, έχω γράψει πολλά, έχω μιλήσει πολλά. Αλλά η ευρύτερη χριστιανική κοινωνία δεν δείχνει το ενδιαφέρον που έπρεπε. Ναι. Δείχνει το ενδιαφέρον. Μην το είστε. Υπάρχει μια μερίδα ζηλωτών χριστιανών, αποφασισμένων κτλ. Αλλά η μεγάλη μάζα της, των χριστιανών δεν είναι, δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Ψαρουδάκη, η μεγάλη μάζα των χριστιανών άγεται και φέρεται. Αυτοί κατόρθωσαν να περάσουν τις παπικές διοικήσεις στην Ελλάδα, τα της δύσεως διοικητικά, ώστε ο πιστός λαός του Θεού στην Ορθοδοξία που υπακούει και κεφαλή έχει μόνον τον Ιησού Χριστό. Η κεφαλή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός και όχι αρχιερείς και όχι πατριάρχες και όχι επίσκοποι. Αυτό λοιπόν το περνάνε τώρα μέσω της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ώστε να κατευθύνουν μέσα από έναν προδότη της πιστεώς μας και από πολλούς προδότες το πίμνιο να υπακούει μόνο στους επισκόπους και ούτε στους κανόνες, ούτε στις συνόδους, ούτε στον Ιησού Χριστό, αλλά τυφλή υπακοή σε επισκόπους. Αυτό είναι παπικών. Και μας έχει έρθει από τη Δύση το φρούτο αυτό. Βέβαια, η Ορθόδοξη Εκκλησία κυβερνάται δημοκρατικά με τη Σύνοδο. Δεν έχει Πάπα. Μάλιστα. Η Ορθόδοξη δεν έχει Πάπα, ούτε ανέχεται άλλους Πάπες. Έχει, κύριε Ψαρουδάκη, έχει. Έχει, δυστυχώς, έχει τον Πάπα της Ανατολής, τον Βαρθολομαίο Κωνσταντινούπολεως. Αυτόν προσπαθούν να μας βάλουν στο κεφάλι μας τώρα και να υποταχθεί, να υποταγεί η Εκκλησία του Χριστού υπό τον Βαρθολομαίο σε έναν ιεράρχη, ενώ είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Κοίταξε, έτσι. Κύριε Δωράκη, όσον αφορά τον Βαρθολομαίο, έχω να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Φάξ, το οποίο ήρθε από το Πατριαρχείο. Μάλιστα. Και το οποίο αναφέρεται σε υποδοχή των Lions που πήγαν της Ελλάδας και της Κύπρου. Μάλιστα. Και την προσωπία στον Πατριαρχείο, να χαιρετήσει τον Πατριάρχη κτλ. Λοιπόν, τους παρέλαβε ο Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, και τους έκανε μια δεκάρα. Τους μίλησε κατά τέτοιο τρόπο που εγώ ακόμα, δηλαδή είμαι εξεπλάγιν και ξεκολουθώ να λέω μήπως, ας πούμε. Κύριε Ψαρουδάκη. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι, κύριε Ψαρουδάκη, εδώ μια παρέμβαση, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μας πείσει, διότι ο προκαθήμενος του Φαναρίου, διότι η όλη του πορεία μέχρι σήμερα είναι τόσο κραυγαλαία προκλητική και ο ενθρονιστήριος λόγος του, αν ενθυμίστε, ήταν τόσο πολύ, είχε προκαλέσει και είχε εξοργήσει. Όχι, καταστατείτε. Δεν μπορεί να λέει λοιπόν ένας προκαθήμενος με το που κάθεται στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως ότι κάτι ξεβράκωτοι μας χάλασαν μια υπέροχη συμβίωση 400 χρόνων μετά των Τούρκων αδελφών μας. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα φοβερά. Εμάς δεν μας πείθει συγκεκριμένη κίνηση. Έριξε η σουπιά το μελάνι της δήθεν, δηλαδή μία μυγίτσα από όλη την πανέρεση του οικουμενισμού, τράβηξε το αυτή μόνον εις τα Rotary, εις τα Lions. Λοιπόν, δεν μας πείθει ο κύριος Βαρθολομαίος με τη συμπεριφορά αυτή. Αυτό είναι Εμείς να προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε Ψαρουδάκη. Το θέμα μας είναι ο Χριστόδουλος Βόλου και κατά πόσον εσείς καταθέσατε στο δικαστήριο και να το καταγγείλετε και εδώ, ότι ο Χριστόδουλος Βόλου δικάστηκε ο συγκεκριμένος ηγούμενος διότι κατήγγειλε τον πατέρα Στέφανο ότι τον απεκάλεσε μασόνο, ενώ μασόνος δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά τα έργα του είναι μασονικά. Είναι έργης μασόνος. Λοιπόν, ρωτήθηκα στο δικαστήριο αν είναι μασόνος. Ναι. Είπα στο δικαστήριο. Και τι είπατε, κύριε Ψαρουδάκη, τι είπατε, παρακαλώ. Ούτε εγώ, ούτε ο ίδιος ο Σεβασμιότατος δηλαδή, ούτε και κανείς άλλος μπορεί να πει ότι είναι ή ότι δεν είναι. Και μου λέει γιατί. Διότι, όπως είδαμε, ο
αρχηγός της Μασονίας, ο κύριος Μανέας, είχε πει για δηλώσει ότι εν ενεργεία Μητροπολίτες είναι Μασόνοι. Μάλιστα. Και η Σύνοδος έστειλε έγγραφο στον κύριο Μανέα και του είπε να αποκαλύψει ποιοι είναι οι Μητροπολίτες οι Μασόνοι, αλλά όσο θα το στήσει ως εισαγγελέα. Και μέχρι σήμερα ούτε ο Μανέας απάντησε, ούτε και η Εκκλησία τον έστειλε στον εισαγγελέα. Τηρούν συγκίνηση. Επομένως, εωρείται πάνω στους 80 Μητροπολίτες. Σε όλη την ιεραρχία. Σε όλη την ιεραρχία εωρείται μια κατηγορία. Μάλιστα. Κάποιος από εκεί πέρα ή κάποιοι είναι Μασόνοι. Ποιοι είναι αυτοί? Τηρούν συγκίνηση. Θέλω να πάρω εγώ όρκο ότι δεν είναι ο Δημητριάδος, που αφού μπορεί να είναι και αυτός, εφόσον δεν ξεκαθαρίζεται η θέση κανενός. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν πρέπει να φέρεται ακριβώς η ευθύνη της Ιερασυνόδου, η οποία αφήνει να εωρείται αυτή η κατηγορία σε βάρος όλης της ιεραρχίας. Οπότε στο δικαστήριο καταθέσατε ότι δεν μπορεί... Εγώ τελικά με ρώτησε το δικαστήριο, είναι ή δεν είναι Μασόνα. Λέω με την προϋπόθεση την προηγούμενη που είπα, ότι δηλαδή δεν ξέραμε, εγώ προσωπικά δεν έχω στοιχεία ότι είναι. Ναι. Αλλά δεν έχω στοιχεία και ότι δεν είναι. Μάλιστα. Ούτε ότι είναι, ούτε ότι δεν είναι. Μάλιστα. Εμένα λοιπόν λέω ότι δεν είναι Μασόνας, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί το προηγούμενο θέμα. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει καθένα τη θέση. Μάλιστα. Ως προς το αιρετικός τώρα, κύριε Ψαρουδάκη, ως προς το αιρετικός που καταθέσατε ότι όντως είναι αιρετικός ο Χριστόδουλος Δημητριάδος, διότι επήρε τη θέση της ναρκισσευωμένης Ορθοδοξίας από την κατάθεση και από την βλασφημία αυτή που εξέφρασε ο Ιωάννης Ζιούλας. Ο Περγάμου. Σε αυτό είμαι σαφής, κύριε Δράκη. Μάλιστα. Τι καταθέσατε στο δικαστήριο όταν σας ρώτησαν εάν είναι αιρετικός ο Χριστόδουλος Δημητριάδος? Καταθέσα και αυτό που πιστεύω, ότι φέρει μεγάλη ευθύνη ο Ιεραρχιότητος Δημητριάδος, διότι αυτό που έκανε ο Στέφανος ο Λάχανης πρέπει να το κάνει εκείνος. Αυτός έπρεπε να καταγγείλει τον ρεσιάχη αυτόν του Πατριαρχείου, τον Ιουζούλα, λέει, τον Ιωάννη, τον Περγάμο Ιωάννη. Μάλιστα. Αυτός έπρεπε να τον καταγγείλει, αυτός έπρεπε να κάνει την αρχή του αγώνα. Όχι να περιμένει από άλλους, και εφόσον τέλος πάντων οι άλλοι έκαναν όπως είπε προκειμένου εδώ πέρα ο Λάχανης, έπρεπε να τον καλέσει να πει μπράβο παιδί μου, μπράβο, σε συγχαίρω, είσαι άξιος χριστιανός αγωνιστής. Αντί λοιπόν να το κάνει αυτό, τον εδίωξε. Τον εδίωξε και τον άνθρωπο τον έχει κατατυρανίσει. Και θέλει να τον εξοντώσει παντελώς. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, με την άποψη αυτή λοιπόν, εγώ είπα ότι ο Σεβασμιότατος, εφόσον εκάλυψε τον Περγάμο σε μια ύβρη βλασφημία. Κηρύσει αίρεσιν. Είναι... συνταυτίζεται με έναν αιρεσιάρχη, αιρετικό Μητροπολίτη, και επομένως είναι και αυτός Μητροπολίτης. Πόσο μάλλον κύριε Ψαρουδάκη, που στέλνετε ως εκπρόσωπος σε όλα τα παγκόσμια διαβούλια και συμβούλια των υποτιθέμενων εκκλησιών πάντοτε, και παρευρίσκεται σε όλες τις τελετές, γιατί πρόσφατα είχαμε μια κασέτα δείξει και ενοχλήθηκαν πάρα πολλοί. Παρευρίσκεται στις παγανιστικές τελετές ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αυτός ο Αυστραλίας και 18 μελής αντιπροσωπεία του Φαναρίου επί συνεχούς βάσεως. Πόσο μάλλον λοιπόν που πηγαίνει σε αυτές τις παγανιστικές τελετές και παρευρίσκεται και είχε το θράσος να πει ότι εγώ παρευρέθην ως τουρίστας, όπως εδώ κάτι τσολιάδες έρχονται και κοιτάνε το άγαλμα του αγνώστου στρατιώτου, έτσι παρευρέθηνε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Okay. Λοιπόν, απευθύνεται είσαι ανεγκέφαλους, είσαι ανιστόρητους, είσαι ηλιθίους. Το θέμα είναι... Όταν τα δηλώνει αυτά. Ναι, το θέμα είναι, κυρία Δωράκη, το θέμα είναι σαφές, ότι η Εκκλησία έχει πάρει κατά καιρούς σωστές αποφάσεις επάνω στις σκοτεινές δυνάμεις, για τις σκοτεινές δυνάμεις. Συγκεκριμένα με τον ρωταριανισμό, έχει πάρει απόφαση το 58, όταν 1958, η ιεραρχία δηλαδή το 1958, στο θέμα του Ρόταρη, που είχε ζητήσει το Ρόταρη να πάρει ευλογία από την Εκκλησία, η ιεραρχία Κύριε Ψαρουδάκη, εδώ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, κύριο Σεραφείμ, παίρνει μετάλλια και παίρνει και παρευρίσκεται. Μα τι λέτε τώρα? Αυτό θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι θα παίρνουν αποφάσεις σαν συνεδριάζουν,
Δεν τις εφαρμόζει στη συνέχεια. Μα τι να εφαρμόσουνε, αυτά είναι για τα μάτια, για το Θεαθήνε. Για όλους εμάς. Αυτό είναι ένα θέμα που... Για το φόβο των Ιουδαίων. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι αποφασίζουν, διότι φοβούνται την κοινή γνώμη, τον ελληνικό λαό, αλλά στη συνέχεια αυτό που αποφασίζουν δεν το εφαρμόζουν. Εν κρυπτό κάνουν την προδοσία τους και προχωρούν ακάθεκτοι για να μας οδηγήσουν. Ο Δημητριάδος, ναι, ναι. Και είπε στην κατάθεσή του όταν έκανε τη μήνυση, ως χριστιανός και ως μάρτυρας, και είπε ότι δεν έχει πάρει απόφαση. Η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει πάρει απόφαση για την αν είναι αιρετικό ή όχι το Ρόταρι. Όμως έχει πάρει απόφαση η Εκκλησία και λέει ότι ούτε λαϊκός ούτε κληρικός δεν πρέπει να συμμετέχει όχι στις συνεισιάσεις που έλεγε μέχρι τότε, αλλά το παιχτίνει και λέει στα σκηνήσεις του Ρόταρι. Μάλιστα. Σε καμιά εκδήλωση του Ρόταρη δεν πρέπει να παρήσει την Εκκλησία. Δυστυχώς. Όταν είναι εκδήλωση του Ρόταρη, πάει αντιπρόσωπος η Μητροπόλεως. Βέβαια, του Δημητριάδος. Και άλλη φορά το έχω γράψει και το έχω ελέγξει τη Μητρόπολη, αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Η καταθεσή σας είναι αρκετή, κύριε Σεργάκη. Καταλάβαμε τι συμβαίνει. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει, ακούει μόνο. Ναι, έτσι. Γιατί μας έχουν πουλήσει και σαν Ελλάδα και σαν Ορθοδοξία. Έτσι, το έχετε γράψει και στα κείμενά σας και στα βιβλία σας. 500.000 φορές το γράφω και ναι. Το λέω και το φωνάζω. Μας ξεπούλησε. Το φωνάζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και την κατάθεσή σας, κύριε Ψαρουδάκη. Καλό σας βράδυ. Γεια. Λοιπόν, καταλάβατε κυρίες και κύριοι, γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όταν οι αρχιερείς, οι προκαθήμενοι, από εκεί βρωμάει το ψάρι. Όταν ο Βαρθολομαίος είναι εθνικά επικίνδυνος και εκκλησιαστικά ολέθριος για την Ορθοδοξία. Όταν επεμβαίνει και στην Εκκλησία της Αυστραλίας και στην Εκκλησία, στην Αρχιεπισκοπή της Αμερικής. Είδατε τα χάλια τι έκανε στην Αμερική. Λοιπόν, παντού. Και τώρα δίνω και στέλνω και ένα μήνυμα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, που είχα αγωνιστεί και στην Ελλαδική Εκκλησία και το ξέρει και εκείνος και τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα και το ξέρει, αλλά μακαριότατε μέχρι εδώ τελείωσε η υπόθεση. Πέστε την αλήθεια πριν φύγετε από αυτόν τον κόσμο, γιατί αγκαλιάσατε τους αιρετικούς, τους μονοφυσίτας, των σχέδιων της νέας εποχής και νέας τάξης πραγμάτων και δεχτήκατε να παίξετε ένα τέτοιο ρόλο φοβερό. Εσείς τότε που ήσασταν με τον Τίκα στα βουνά και πολεμήσατε να παραδώσετε την Εκκλησία του Χριστού, να ανυψώσετε πορτρέτο του Βαρθολομαίου, που προσπαθούν οι σκοτεινές δυνάμεις να τον κάνουν έτσι αρχηγό της Εκκλησίας, να διασπάσουν την αυτονομία της Εκκλησίας, να μην είναι αυτόνομος η Εκκλησία της Ελλάδος, και εσείς έχετε αναρτήσει ένα πορτρέτο 2x2 στη Μονή Πετράκη. Πετάξτε το από εκεί, διότι ο Βαρθολομαίος είναι αιρετικός. Και ο πρώτος που θα φύγει, καλά τώρα είσαστε άρρωστος, εγώ βεβαίως εύχομαι στον Κύριο έστω και στο και πέντε να μετανοήσετε. Κάποτε κλάψατε στον ώμο μου και μου είπατε θα ήθελα ένα κελάκι να μπω να κλάψω τις αμαρτίες μου, όπως όλοι, γιατί όλοι είμαι θα αμαρτωλοί. Όλοι αμαρτωλοί μέχρι σε σχάτων. Λοιπόν, εσείς όμως είστε προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας και πρέπει όλους αυτούς τους αιρετικούς να τους αποκηρύξετε, έστω και στο και πέντε. Τίποτα άλλο. Τώρα λοιπόν θα δεχθούμε και το δεύτερο τηλεφώνημα από τη Λάρισα και παρακαλείται ο δεύτερος μάρτυρας, ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμινάς, να βγει στην ανοιχτή γραμμή. Πριν όμως βγει ο πατήρ Ευθύμιος Τρικαμινάς, θα πούμε, γιατί κυρίες και κύριοι μας ενοχλούν οι αλήθειες, γιατί προσπαθούν να συγκαλύψουν και να καλύψουν τις προδοσίες. Μα οι προδοσίες είναι εμφανέστατες. Όταν εμείς πήγαμε και φωτογραφίσαμε το επίσημο συλλήτουργο στη Ρώμη στις 29 έκτου του 1995 με φωτογράφο και με κίνδυνο μπήκαμε στις αίθουσες ακροάσεων του Βατικανού, και με μεγάλο θαύμα βγάλαμε τις φωτογραφίες που θα παρελάσουν σε λίγο από την οθόνη σας για να διαπιστώσετε κι εσείς του λόγου του αληθές τα επίσημα συλλήτουργα, τις αγκαλιές μετά του αγιότατου αδελφού του που τον αποκαλεί και τον εναγκαλίζεται, τα φιλήματα του Ιούδα δίνει ο προκαθήμενος του φαναρίου εις τον Κύριόν μας, το πρόσωπο του Κυρίου μας, διότι όλοι οι πατέρες εκκλησίες έχουν πει και έχουν αφήσει ιερά παρακαταθήκη, αλλά και οι προφήτες, ο Άγιος Μάρκος, ο Άτλας αυτός της Ορθοδοξίας, έχουν πει φεύγετε των αιρετικών και των παπικών όπως των όφεων. Ο Πατροκοσμάς είπε τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι αιτία.
και αυτός αγκαλιάζεται μετά των παπών της Δύσεως, έχει αδελφό του τον Πολωνοεβραίο βοητήρα, τον σφαγέα των Ορθοδόξων κρατών των Βαλκανίων, και συλλειτουργεί και ανταλλάσσει δώρα και συνευλογεί, που θα δείτε σε λίγο στις οθόνες σας, συνευλογεί έτσι ακριβώς, όχι τριαδικά όπως συνευλογούν οι Ορθόδοξοι, αλλά όπως συνευλογούν έτσι με τα πέντε, ό,τι κάνει ο Πάπας, κάνει και ο Βαρθολομαίος Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να πάει μπροστά αυτή η χώρα όταν οι κεφαλές προδίδουν, είναι προδότες της πίστεως. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Τι διερωτάστε, μα δεν τα ξέρουμε αυτά. Παρακαλώ. Η κυρία Δουράκη. Μάλιστα, ο πατήρ Ευθύμιος. Ο πατήρ Ευθύμιος. Ναι, πατήρ Ευθύμιε. Το πρόσφατα τώρα πριν από λίγο κλείσαμε με τον κύριο Νικόλαο Ψαρουδάκη, έκαμε την κατάθεσή του και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς για την προκλητικότητα του δικαστηρίου, την κραυγαλαία, την αισχρή συμπεριφορά απέναντι στον Ορθόδοξο μοναχισμό, σε εσάς όλους, τον προφυλακισμό, την τρομοκρατία, να κάνετε ένα σχόλιο καυστικό πώς σας φάνηκε η σύνθεση του δικαστηρίου πρώτα και μετά να μας πείτε εάν είναι αιρετικός ο Χριστόδουλος Δημητριάδος, γιατί ανήκετε στο νέο ορτολόγιο, στο νέο ημερολόγιο εσείς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Θα θέλαμε τις καταθέσεις σας. Καταρχάς, το δικαστήριο πρέπει να πούμε ότι ήταν φανερά προκατηλημένο. Μάλιστα. Η απόφαση είχε βγει εξ αρχής, δηλαδή φάνηκε αυτό, και από τον εισαγγελέα, ο οποίος προκατηλημένα έλεγε τόσα επενετικά λόγια για τον δεσπότη του Βόλου και λοιπά, τον εκθίαζε δηλαδή. Και το ότι δεν μας άφησαν να μιλήσουμε καθόλου και να πούμε τις θέσεις ορθόδοξες, τις θεολογικές θέσεις, γιατί είναι αιρετικός ο δεσπότης του Βόλου, αυτά όλα τα αντιπαρήρχοντο με μια ειρωνία από τον πρόεδρο και από τους άλλους δικαστές, με μια ειρωνία και με ένα χιούμορ, το οποίο βέβαια είναι ανεπίτρεπτο τη στιγμή που είχαν μεσάνυχτα από θεολογικά θέματα, δεν καθόσαν να ακούσουν καθόλου τις θέσεις, ας πούμε, ιερέων, οι οποίοι τους εξέθεταν γιατί είναι αιρετικός ο δεσπότης του Βόλου. Μάλιστα. Και ο εισαγγελέας προκατηλημένα τον εκθίαζε με τόσο επενετικά λόγια που σάλτσες δηλαδή μεγάλο. Αφού παρευρίσκοντο με εκπρόσωπο του Βόλου στα Ρόταρη και στα Lions και συνέτρωγον μαζί, πώς είναι δυνατόν να τον εκθιάσει? Ακριβώς. Ναι. Είναι δυνατόν. Ακριβώς. Και στις περιπτώσεις αυτές που εμείς κατορθώσαμε να μιλήσουμε κάτι, μας διέκοπταν και πήγαιναν τη συζήτηση πιάνοντα από κάποια λέξη που μπορούσαμε, ας πούμε, να πούμε. Ναι. Πάνω... Συνεχώς σας διέκοπταν φασιστικό το τρόπο, γιατί ήμουν παρούσα και παρικολούθησα την δίκη. Ναι, και μας είπαν ότι δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται το άλλο. Δηλαδή οδηγούσαν τη συζήτηση εκεί που ήθελαν αυτοί. Μάλιστα. Θα θέλαμε τώρα, πατέρα Ευθύμιε, να μας πείτε για τις θέσεις που λάβατε και που δεχτήκατε να καταθέσετε ως μάρτυς υπερασπίσεως του διοκομένου ιερομονάχου, του ηγουμένου, του πατρός Στεφάνου Λάχανη, να μας πείτε εάν είναι αιρετικός ο Χριστόδουλος Δημητριάδος και αν είναι έργης μασόνος. Για το ότι είναι αιρετικός ο δεσπότης του Βόλου δεν έχω καμία αμφιβολία, άλλωστε αυτά τα πράγματα του τα είχα πει επανειλημμένος και γραπτός μάλιστα, και του ζήτησα να μου απαντήσει, αλλά ουδέποτε έλαβα απάντηση εκ μέρους του σχετικά με αυτά που ρωτούσα. Για αυτά τα θέματα που τα οποία εξέθετα, με κυνήγησε κιόλας από το Βόλο και, όπως ξέρετε τώρα, κυρία Δουράκη, βρίσκομαι στην περιοχή της Λαρίσης. Μάλιστα. Καταρχάς είναι αιρετικός γιατί αποκόπτει τη σημερινή εκκλησία από την παράδοση, από τους πατέρες. Την αποκόπτει. Και λέει ότι ό,τι πει ο δεσπότης ή η σύνοδος, αυτά μου τα είπε προσωπικά σε συζήτηση εμένα, δηλαδή κουβεντιάζαμε προσωπικά. Ό,τι πει ο δεσπότης ή η σύνοδος, πρέπει οι χριστιανοί να το εκτελούνε τυφλά. Δηλαδή χωρίς να το εξετάζουνε, χωρίς να το σχολιάζουνε, λέτε και είναι άβουλα όντα οι χριστιανοί. Έτσι, αποφασίσομεν και διατάσσομεν παπική διοίκησης. Ναι, είναι προτεσταντική σκέψη και ορθόδοξων τυπικών μόνον έχουν. Είναι ο παπισμός αντιορθοδοξία. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν θα εξετάζει ο χριστιανός αν είναι καλό ή κακό, αν είναι σύμφωνο με την Αγία Γραφή και με την παράδοση, αυτό που λέει ο δεσπότης ή η σύνοδος, αλλά θα το εκτελεί τυφλά. Αφού λέει το είπα εγώ, λέει πρέπει να το εκτελέσεις. Μα τι θέλουμε τότε την Αγία Γραφή, του λέω εγώ, να την πειράξουμε σκουπίδια, να έχουμε εσάς μόνο να μας λέτε τι να κάνουμε. Να μας μπάσουν στην πανθρησκεία, στην πανθρησκεία. Ναι. Στο συνοθήλευμα αυτό το σατανιστικό της νέας εποχής και νέας τάξεως. Ήθελα να σας ρωτήσω, πάτερ Ευθύμιε, υπάρχει ανάθεμα κατά της πανερέσεως του οικουμενισμού?
από τους πατέρες. Βεβαίως, οι πατέρες καταδικάζουν όλες τις αιρέσεις, αλλά ο οικουμενισμός δεν είναι μία απλή αίρεση, επειδή μέσα στον οικουμενισμό χωρούν όλες οι αιρέσεις. Δηλαδή, είναι το ανακάτεμα της αλήθειας με το ψεύδος, του Χριστού με το διάβολο. Αλλά ένα ανακάτεμα, μια συνύπαρξη δηλαδή, της αλήθειας με το ψεύδος μέσα στην ίδια εκκλησία. Αυτό το πράγμα δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία της εκκλησίας μας. Όλοι οι αιρετικοί, οι οποίοι είχαν μια πλάνη, αποκόπτονται από την εκκλησία. Τώρα εδώ προσπαθούν να συνυπάρξουν την αλήθεια με το ψέμα μέσα στην Ορθοδοξία. Μάλιστα. Είναι δηλαδή κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της εκκλησίας μας. Αλλά ο Χριστόδουλος, ο δεσπότης του Βόλου, είναι αιρετικός και για άλλους λόγους. Γιατί σε ένα συνέδριο που έγινε πριν 5-6 περίπου χρόνια, στη Μονή της Ξενιάς, αρχικό συνέδριο, αυτό... Από Λάρισα μας τηλεφωνείτε, έτσι δεν είναι? Ναι. Μάλιστα. Ο δεσπότης του Βόλου μαζί με τον δεσπότη του Πειραιώς, τον κύριο Καλίνικο, υπεστήριξαν ότι τα μυστήρια των παπικών είναι έγκυρα. Δηλαδή υπάρχουν μυστήρια τα οποία τελούνται εκτός εκκλησίας και είναι έγκυρα. Έτσι υποστήριξε ο Χριστόδουλος, ο δεσπότης του Βόλου, μαζί με τον δεσπότη του Πειραιώς, τον κύριο Καλίνικο. Μάλιστα. Ότι έχουν πλάγιες. Είναι η τρόικα αυτή. Καλλίνικος, Πειραιώς, Χριστόδουλος, Δημητριάδος, ναι, και Γιαλίας Αμβρόσιος. Δηλαδή, τρόικα. Έλεγαν οι πατέρες, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τον Πάπα να καταράστη, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που ούτε στην κηδεία του δεν ήθελε τους παπικούς, αυτά πάνε περίπατο των Αγίων τα λόγια. Τώρα έχουμε καινούργια θεολογία, για την οποία, όπως είπα στην αρχή, οι χριστιανοί πρέπει να κάνουν τυφλή υπακοή. Λοιπόν, εσείς γι' αυτό διωχθήκατε, Πάτερ Ευθύμιε, ναι, και να είστε, είμαι υπερήφανοι που έχουμε τους ολίγους ακτήμονας ιερομονάχους άνευ τίτλων και άνευ εδρών, διότι οι ολίγοι είναι εκείνοι που σώζουν και κρατήσανε την Εκκλησία του Χριστού ανά τους αιώνας. Εύχομαι να είστε ανάμεσα στους ολίγους, γι' αυτό και δεχθήκατε να καταθέσετε με παρησία και τόλμη, γιατί σας παρικολούθησα, εναντίον του Δημητριάδος, και μπράβο σας γι' αυτό, παρόλη την τρομοκρατία που άσκησε, παρόλα όσα είπε και έστελνε κάθε τρεις και λίγο στον εισαγγελέα έναν δικηγόρο και κάποιον άλλον, γιατί παρικολούθησα την όλη πορεία και τη διαδικασία στο Τριμελές. Λοιπόν, μπράβο σας και εύχομαι μέχρι τέλους, Πάτερ Ευθύμιε, μας ενισχύετε εμάς τους πιστούς να μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας και να στεκόμεθα αμετακίνητοι προς όσες βολές και αν δεχόμεθα. Εσείς μας κρατάτε, εσείς οι ακτήμονες μοναχοί, αμόναχοι, ιερομόναχοι. Λοιπόν, θέλω να σας πω και ακόμα και, και κάνα δυο άλλα σημεία για τα οποία είναι αιρετικός και τα οποία είναι πολύ σοβαρά, αν υπάρχει λίγος χρόνος, κυρία Δουράκη. Πείτε μου, γιατί θα βγάλουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο τον κύριο Δελύμπαση, τον καθηγητή της θεολογίας, και δεν θα έχουμε σε λίγο χρόνο. Λοιπόν, πείτε μου εντάχει αν θέλετε. Πιστεύει ακόμα, το οποίο είπε πάλι στο συνέδριο αυτό της Ξενιάς, μαζί με τον Καλλίνικο, τον δεσπότη του Πειραιώς, ότι οι παπικοί μετά το σχίσμα που έγινε το 1054 έχουν αγίους που έζησαν μετά το σχίσμα, το τονίζω αυτό, οι οποίοι κάνουν θαύματα τώρα στον παπισμό και μάλιστα, όπως τόνισαν τότε στο συνέδριο, περισσότερα από τους δικούς μας αγίους. Αυτό είναι το όνειρό τους, αλλά ούτε στον ύπνο τους δεν έχουν αγίους τέτοιους αυτοί. Αυτοί είναι σε αιρετικοί, είναι πτωτικοί, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια του Κυρίου μας. Και είναι κράτος εν κράτη το Βατικανό. Το θέμα όμως, τι πιστεύει ο δεσπότης του Πειραιώς και ο δεσπότης του Βόλου. Γιατί αυτοί είναι τα όργανα, τα εκτελεστικά όργανα, τα δικά τους και τα φερέφωνα των παπικών, των Προτεσταντών, για να μπορέσουν να περάσουν τα σχέδια και να γκρεμίσουν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Με αυτό το πλευρό να κοιμούνται όμως. Επίσης έχουν κάνει στο Βόλο για τον νεόκοπο Άγιο, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, ο οποίος ήταν αποδεδειγμένα μασόνος και μέγας οικουμενιστής. Δεν ακούγεστε λίγο πιο δυνατά. Τιμούνε με ειδικές τελετές κάθε χρόνο τον νεόκοπο Άγιο, ναι. τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Τον εθνομάρτυρα. Μάρτυρα, τον έχουν ιερό μάρτυρα κάνει τώρα τελευταία το 1993 η Σύνοδος. Μάλιστα. Ο οποίος αποδεδειγμένα ήταν μασόνος. Είναι γνωστά αυτά, είναι γνωστά. Λοιπόν, Πάτερ Ευθύμιε. Ειδικές τελετές εκεί. Ναι, ειδικές τελετές, και βεβαίως δεν πείθει κανέναν, γιατί έχουμε και κασέτες στα χέρια μας που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, ότι οι κληρικοί, οι αρχιερείς μας δηλαδή σήμερα, συμπορεύονται και συμπλέουν με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Ναι, με μασόνους, με παπικούς, με προτεστάντες, με τον Δαλάη Λάμα, με βουδιστές, με συντοιστές, με ταοιστές, με σατανιστές, με ραβίνους. Επίσης, ο δεσπότης του Βόλου, κυρία Δουράκη, έχει και μια άλλη, ένα άλλο πιστεύω,
πιστεύει ότι για να είναι κάποιος αιρετικός, αυτό πρέπει να το πει η σύνοδος. Αυτό είναι το παπικόν, η παπική διοίκηση. Αν εγώ πω κάτι αιρετικό, δεν είμαι αιρετικός αν δεν το πει η σύνοδος. Μάλιστα. Να λέμε, σκοτώνω κάποιον και για να είμαι φωνιάς πρέπει να το πει η σύνοδος. Άμα δεν το πει η σύνοδος εγώ... Ωραία. Και όταν η σύνοδος κηρύσσει την πανέρεση και όταν η σύνοδος πλέον συντάσσεται και αγκαλιάζει τους μονοφυσίτας και αναγνωρίζει... Και για ποιους θα πει η σύνοδος ότι είναι αιρετική... Λοιπόν, αφού ίδια η σύνοδος κηρύσσει και συμπλέει με την πανέρεση του οικουμενισμού. Οπότε εκεί μέσα χωράνε όλες οι πλάνες τους, εφόσον λέει δεν το είπε η σύνοδος, άρα πάνε να πει δεν είναι αιρετικός κάποιος. Λοιπόν, εντάξει, πατέρ Ευθύμιε, γίνεται κατανοητός. Ευχαριστούμε για την κατάθεσή σας και την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε. Αντίο σας. Χαίρετε. Λοιπόν, θα πούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πριν βγει το τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ ένα λεπτό, θα πούμε γιατί αφού λοιπόν οι αρχιερείς μας κηρύσσουν αίρεση και σύρουν την Εκκλησία του Χριστού, το διαμελίζουν το σώμα στα εξών συνετέθη, αλλά επειδή αρχηγός της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ο Κύριος, αδίκως ματαιοπονούν. Ακούτε να δείτε λοιπόν για τον προκαθήμενο του φαναρίου, ο οποίος δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα. Η Εκκλησία λοιπόν, ο κύριος Βαρθολομαίος, στην αντιεκκλησιαστική αναγνώριση των αιρέσεων επιδιώκει να την επεκτείνει και περαιτέρω και να την μεταδώσει και εις άλλους. Λοιπόν, πώς λοιπόν και στον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων προσπάθησε κύριον Διόδωρος, προκαθήμενος των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, μεταξύ των οποίων και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ακούσαμε πριν λίγο τον Άγιο Έξαρχο. Του εζήτησε μάλιστα να αναγνωρίσει την μεγάλη και αντίχριστον αίρεση του μονοφυσιτισμού και να ενωθεί με τους μονοφυσίτας, τους αμετανόητους αιρετικούς όπως πράττει αυτός, αλλά έλαβε την κατάλληλη απάντηση από τον Πατριάρχη κύριο Διόδωρο. Λοιπόν, για την Ορθόδοξος, όχι μόνο λοιπόν αιρετικός είναι ο κύριος Βαρθολομαίος, αλλά και ζηλωτής προπαγανδιστής της αιρέσεως κατά της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία λοιπόν εντέλεται δια της 7ης Οικουμενικής Συνόδου να λέγουν οι χριστιανοί σε όλους τους αιρετικούς ανάθεμα. Και ο κύριος Βαρθολομαίος παρακούν την Εκκλησία, τους κανόνες και όλα, τα έχει γράψει στα παλιά του τα παπούτσια τα βιβλία, πράττει το αντίθετον. Όχι μόνο δεν αναθεματίζει τους αμετανοήτους αιρετικούς παπικούς, προτεστάντας, μονοφυσίτας, οικουμενιστάς και άλλους, αλλά και τους προκαθημένους των αιρέσεων αιρεσιάρχας, όπως είναι ο Πάπας της Ρώμης και άλλοι, τους θεωρεί και τους αποκαλεί αντικανονικώς αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, ενώ είναι εχθροί του Θεού, εχθροί του Κυρίου, τους αναγνωρίζει αντορθοδόξως αποστολική διαδοχή, κυρίες και κύριοι. Και ιεροσύνη που δεν έχουν, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πρώτος κανόν του Μεγάλου Βασιλείου, και τους μνημονεύει, ακούστε να φρίξετε, εις τα δίπτυχα, σαν να είναι ορθόδοξοι, ενώ ευρίσκονται εκτός της Εκκλησίας ως αφορισμένοι και αναθεματισμένοι, αιρετικοί και αιρεσιάρχοι. Δι' αυτό και συμπροσεύχεται με αυτούς, ως να ανήκουν στην Εκκλησία και τι ιεροί κανόνες το απαγορεύουν. Πέμπτον, ο κύριος Βαρθολομαίος επιμένει σε αυτές τις παράνομες σχέσεις τους με τους αναθεματισμένους αιρετικούς, στις σχέσεις του αυτές, και δεν ακούει τα σγραφάς ούτε τους Αγίους Πατέρες που παραγγέλνουν το αντίθετο, δεν υπολογίζει ούτε τους Αγίους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, προσέχει ούτε τους άλλους Αγίους Πατέρες εντρέπεται, και συγκεκριμένος, ούτε παραδείγματος χάρη στον Άτλαντα της Ορθοδοξίας Άγιον Μάρκον Εφέσου των Ευγενικών υπακούει, με τον οποίον το Πνεύμα το Άγιον εντέλεται δια τους αιρετικούς παπικούς και λέγει «Φεύγετε αυτούς ως φεύγητής από όφεως». Ούτε πάλιν τον Άγιον Κοσμά των Ετωλών λέγει, που λέγει για τον αιρεσιάρχη Πάπα, τον αποκαλεί αντίχριστον και λέει τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του μεγάλου κακού που έρχεται στον κόσμο. Όλους αυτούς λοιπόν ο κύριος Βαρθολομαίος τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και προχωρεί ακάθεκτος. Και πίσω από τον κύριο Βαρθολομαίο, που τον είδαμε και στην Πάτμο, στις τραγελαφικές αυτές εκδηλώσεις για τα 1000 τόσα χρόνια στο Ιερόν Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, που ευλασφημήθηκε και κατεπατήθη από τους αιρετικούς, που κατεπατήθη από τους αιρετικούς και βλασφημήθη ο Ιάννης ο Θεολόγος, διότι ο κύριος Βαρθολομαίος έκανε στην Πάτμον και εκεί επήγαμε, και εκεί επήγαμε και το είδαμε η διεισόμαση συνέδριων οικολογικών και όχι εκκλησιαστικών, μετά των καρδιναλίων που παρέλαβαν σε όλη την Πάτμο και το νησί ήταν περικυκλωμένο ως αστακός στις στέγες των σπιτιών, στη θάλασσα βατραχάνθρωποι από εδώ και από εκεί, για να συγκαλύψουν την μεγάλη προδοσία και την ανομία, εφοβεί το τόσο πολύ ο Βαρθολομαίος. Και βεβαίως υπήρξε ένας ακτήμων μοναχός, ιερομόναχος,
ο οποίος επετέθη και επεκάλεσε προδότη της Ορθοδοξίας τον Βαρθολομαίο την ώρα που περνούσε με όλη τη φρουρά του, έτσι, και ήταν περιστοιχισμένος από τους σωματοφύλακες, από τους με πολιτικά, αλλά και με στολές και τους ένστολους, ματραχανθρώπους, δίτες και ένα σωρό άλλους. Τα είδαμε ήδη σώμαση αυτά. Λοιπόν, ένας σεπτός ιεράρχης και ένας ιεράρχης που υπηρετεί Ορθοδοξία και Ιησού Χριστόν δεν έχει ανάγκη από σωματοφύλακες, όπως και στα Ιεροσόλυμα που πήγε και τον έκραξαν και εκεί, διότι αντέδρασαν αγιοταφίτες, αλλά αντέδρασε και ένα μεγάλο πούλμαν τουριστικό που ήταν εκεί. Λοιπόν, με προσκυνητάς και του είπαν έξω προδότη της Ορθοδοξίας. Και εκείνος, για να επισκεφθεί μετά τα άλλα πανάγια προσκυνήματα, εκάλεσε ποιους λέτε, τους Χριστοκτόνους Εβραίους, άγημα μεγάλο, έτσι ένα τζιπ με αστυνομικούς, για να τον συνοδεύσουν να επισκεφθεί τη μονή του Ιορδάνου κάτω στον Αβαγεράσιμο. Εφοβήθηκε και ζήτησε προστασία από τους Εβραίους για να πάει στα υπόλοιπα να προσκυνήσει και να τα επισκεφθεί. Λοιπόν, αυτοί είναι οι άνομοι ιεράρχες σήμερα. Αυτή είναι η κληρική του 8ου αιώνος, κυρίες και κύριοι, που πρέπει να κατονομαστούν και να τους μάθετε. Ανοίξτε βιβλία, διαβάσετε για το τι μας κάμουν. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε απόψε ήταν για την αφύπνιση τη δική σας, την ενημέρωσή σας, γιατί παραπληροφορήστε, και θα θέλουμε να βγάλουμε ένα τελευταίο τηλέφωνο από τον καθηγητή της θεολογίας που έχει ένα τεράστιο συγγραφικό έργο και έχει γράψει και το Πάσχα Κυρίου, τον κύριο Αριστοτέλη Δελύμπαση, να βγάλουμε το τελευταίο τηλέφωνο παρακαλώ, γιατί κατέθεσε και εκείνος ως μάρτης, προφυλακίστη, εχλεβάστη, προσπάθησε ο εισαγγελεύς και ο πρόεδρος να ασκήσουν τρομοκρατία, δεν τον άφησαν να καταθέσει, και παρακαλούμε μέσα το κοντρόλ να βγάλουμε το τελευταίο τηλέφωνο του κυρίου Αριστοτέλη Δελύμπαση. Παρακαλώ. Μάλιστα. Είστε στον αέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλουμε να καταθέσετε για την σύνθεση του δικαστηρίου, για τον φασισμό αυτό που ασκήθηκε σε βάρος της αδελφότητος, για την τρομοκρατία και για όλο αυτό το έσχος που αντίκρισαν τα μάτια μας επισκεπτόμενοι το τριμελές εφετείων Λαρίσης, το ότι δεν σας άφησαν προσωπικά να καταθέσετε, το ότι αντί να εξετάσουν εσάς που έχετε γνώσεις των θεολόγων που πήγατε να αναπτύξετε το θέμα και να τους κάνετε κατανοητό τι σημαίνει αιρετικός, τι σημαίνει αίρεσης και τους ιερούς κανόνες, σας προφυλάκησαν μπροστά μας και με λίγα λόγια κόντεψαν να σας κατεβάσουν πιξ-λαξ και εξήτασαν προκλητικό το τρόπο έναν κομωτή αντί για σας, και τον κράτησαν μία ολόκληρη ώρα μετά από σας για να καταθέσει ο κομωτής. Τον είχαν στριμώξει και αυτός μάρτυς υπερασπίσεως του ηγουμένου, του διοκομένου, αλλά τον ρωτούσαν θεολογικά πράγματα, σκόπιμα, ώστε να ξεφτυλίσουν παντελώς την Εκκλησία. Αληθεύουν αυτά, κύριε καθηγητά? Λοιπόν, προσωπικώς έδινα να μαρτυρήσω. Μάλιστα. Μάρτυς υπερασπίσεως, κατά την θεία εντολή ρίσαστε αδικούμενον. Εξηγήστε τον, κύριε καθηγητά. Σώσατε τον αδικούμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκλήθη να μαρτυρήσω, αλλά όταν ήρθισα να μαρτυρώ, διακόπη η μαρτυρία. Και μάλιστα εις το σημείο εις το οποίο απεδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος. Δεν είχαν τίποτε άλλο να κάνω παρά διαμαρτυρήθη. Μάλιστα. Και είπα εις τον κύριο πρόεδρο, δεν εμαρτύρησα, κύριε πρόεδρε, και δευτέραν φοράν. Μάλιστα. Εμαρτύρησα, κύριε πρόεδρε, και τρίτη. Δεν εμαρτύρησα. Σε όταν μία κόντων έκανε ότι δεν άκουγε. Διότι δεν είχα τίποτε άλλο να πράξω. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά ήταν μία δίκη η οποία εδίκαζε θέμα εκκλησιαστικών, ενώ το δικαστήριο ήταν πολιτικών. Και μάλιστα το θέμα, εάν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Χριστόδουλος είναι αιρετικός ή δεν είναι, το οποίο είναι θεολογικό. Μάλιστα. Και έχει ανάγκη δικαστηρίου εκκλησιαστικού, το οποίο να συγκροτείται από επισκόπους αντιαιρετικούς ορθοδόξους και κατευθυσμένους. Μάλιστα.
Επομένως είχαμε εδώ αναρμοδιότητα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε όμως δυνατότητα να πράξει κανείς τίποτε περισσότερον αυτόν που προσωπικώς εκ μέρους μου εγώ έπραξε. Βεβαίως. Βεβαίως μαγνητοφωνήθη η δίκη και τα πάντα, τα λεκθέντα... Είναι καταγεγραμμένα όλα. Θα κρυθούν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μάθουν την αλήθεια θα είναι δυνατόν. Ναι, κύριε καθηγητά. Άρα λοιπόν ο Χριστόδουλος Δημητριάδος είναι αιρετικός, διότι ακολουθεί την πορεία του κυρίου Βαρθολομαίου. Ξέρετε ότι εάν θελήσει κανείς και προσπαθήσει να πει ότι ο Σεβασμιότατος δεν είναι αιρετικός, πρώτον δεν έχει επιχειρήματα. Μάλιστα. Δεύτερον πρέπει να αρνηθεί την Ορθοδοξία. Εάν όμως είπε ότι είναι αιρετικός, έχει πολλές αποδείξεις. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε πλέον με τις καταθέσεις τις δικές σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και την κατάθεσή σας. Και είναι δύο ερωτήσεις σας έθεσαν, αν γνωρίζετε αν είναι μασόνος και αιρετικός. Λοιπόν, ο Δημητριάδος είναι έργης μασόνος. Αυτό που είπε ο κ. Ψαρουδάκης, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι μασόνος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και το αντίθετο ότι δεν είναι μασόνος. Διότι είναι έργης μασόνος. Και τα έργα του αυτό αποδεικνύουν. Μας ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε λοιπόν, αφού πλέον εσείς που κατέχετε τα της θεολογίας θέματα, είστε πεπισμένος πλέον ότι ο Χριστόδουλος Δημητριάδος και πολλοί εκ του φαναρίου και γενικά το φανάρι, από το φανάρι μεριά μας έρχονται όλα τα κακά, κηρύσουν και έχουνε, συμπλέουν και συμπορεύονται με την πανέρεση του οικουμενισμού. Αληθεύει αυτό? Τώρα όταν λέγουμε φανάριον εννοούμε τον Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίων. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Μάλιστα. Είναι φαινόμενο αιρετικής απιστίας και παναιρετικής αποστασίας. Είναι πρωτοφανές εις τα ιστορικά όλης της ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ειδικότερον του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μάλιστα. Βλέπετε ότι ο Κύριος της Εκκλησίας Ιησούς Χριστός ο Θεός και η Εκκλησία δια των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων δίδουν την εξής εντολή και ειδικότερον δια της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου η οποία συνεκτήθη τον 4ο αιώνα εις την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, ποια εντολή δίδουν? Αναθεματιστήνε πάσαν αίρασιν. Δηλαδή, οι χριστιανοί πρέπει, επιβάλλεται, να αναθεματίσουν πάσαν αίρασιν. Δηλαδή, όλα τα αιρέσεις. Ενώ ο Βαρθολομαίος αντίθετα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, συμπροσεύχεται, συλλειτουργεί και παρευρίσκεται σε αυτό το συνοθήλευμα των λειτουργιών μεταξύ των Αγγλικανών, των Προτεσταντών που παντρεύουν ομοφιλόφιλους με λεσβίες και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα κραυγαλαία και τα εσχρά που βλέπουμε στις οθόνες μας και που έχουμε τα ντοκουμέντα τα οπτικοακουστικά και για του λόγου τα αληθές τα έχουμε στα χέρια μας, όποιος θέλει να δει αυτό το έσχος, αυτή την προσπάθεια της ενώσεως με όλες τις κακοδοξίες, με όλους τους αιρετικούς, με κάθε καρδία σκαρίδι, ώστε η Εκκλησία του Χριστού να φανεί πλέον ότι δεν κατέχει, δεν είναι η μόνη που κατέχει την αλήθεια. Λοιπόν, συμφωνείτε? Κωνσταντινούπολος Βαρθολομαίος δυστυχώς πράττει το αντίθετο. Μάλιστα, αυτό είναι γνωστό. Ή αυτήν την θεία εντολή και αντιθέτως κηρύσσει πάσαν αίρεση. Μάλιστα. Από τον αντίχριστον παπισμόν όπως τον λέγουν οι Άγιοι, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, έως και των αντίχριστων και παράλογων μονοφυσιτισμών. Μάλιστα. Τον λέγουν Οικουμενικές Σύνοδοι, Τοπικές Ορθόδοξοι Σύνοδοι και Άγιοι Πατέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, δεν μπορούμε, γιατί θα βγάλουμε και μία σειρά φωτογραφιών. Παρακαλώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Εγάλω. Για την κατάθεσή σας, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Και παρακαλώ το control μέσα να δείξει για του λόγου του αληθές τα φιλήματα του Ιούδα που έδωσε στο πρόσωπο και στην Εκκλησία του Χριστού μας ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίος,
Εδώ πέρα τον βλέπετε από τον εξώστη του Βατικανού, στο τείχος των Δακρύων, να προσκυνά στο ψευδοθυσιαστήριο των Φράγκων. Η φωτογραφία αυτή είναι δική μας, κυρίες και κύριοι. Εμείς την τραβήξαμε με φωτογράφο, εγώ προσωπικά μετέβηνε στη Ρώμη στις 29 έκτου του 1995 και μάλιστα με παρέμβαση κυρίου αυτή που προσκυνάει η είσοδος του Βαρθολομαίου μετά του Πάπα στο ψευδοθυσιαστήριο αυτό, προξένησε την οργή και για πρώτη φορά ένα καιρικό φαινόμενο στην Ιταλία που το άκουσα από τη Ράι Ούνο τότε που επέστρεψα στο ξενοδοχείο και που το έζησα και μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ένα συγκλονιστικό, την οργή του Θεού, την επέμβασή του, για να δείξει τη διαμαρτυρία του ο Κύριος. Εσύστηκε με κεραυνό όλη η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και άρχισε καταρακτώδης βροχή από τις 9:30 που έκαμε είσοδο Βαρθολομαίος μετά του Πάπα να βρέχει σε όλη την Ιταλία μέχρι τις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ήμουν εκεί και τα είδα και τα έζησα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δεν μπορούν αυτοί οι κύριοι να εμπέζουν όλους εμάς και να αποκαλεί ο Βαρθολομαίος, αρχιερέας υποτίθεται Ορθόδοξος, εάν είναι Ορθόδοξος, που δεν είναι πλέον. Λοιπόν, και να απειλεί και το Άγιον Όρος και να εγκαθιστά στο Άγιον Όρος εγκαθέτους να βάζει δικούς του οργανωσιακούς με προτεσταντική σκέψη, να έχει παπική διοίκηση πλέον το Άγιον Όρος και μόνον Ορθόδοξο τυπικών για να μπορέσει να περάσει τα σχέδιά του και όποιος του διακόψει το μνημόσυνο να διώκεται από το Άγιον Όρος, να προφυλακίζεται. Λοιπόν, η Εκκλησία μας λέγει ότι στα θέματα της πίστεως έχουν δικαίωμα όλοι, κυρίες και κύριοι, και εσείς και εμείς. Παρακαλώ, προχωρήστε στην παρακάτω. Προχωρήστε στην άλλη, γιατί έχουμε σειρά φωτογραφιών που θα δείξουμε. Για να, εδώ είναι ο Πατριάρχης ο αποβιώσας, κύριος Δημήτριος, μετά του δικεράτου θηρίου της Ρώμης, το δικέρα των θηρίων, Πάπας Ιωάννης Πολωνοεβραίος Βοητήλας και Σφαγέας των Βαλκανίων και των Ορθοδόξων λαών και μεγάλος συνομότης και βεβαίως από κοινού το σχέδιο εκτελείται μετά των Εβραίων Σιωνιστών, όργανων εκτελεστικών που πρόσφατα αποκήρυξε των κυριών μας και μπήκε στη συναγωγή της Ρώμης των Εβραίων και έψαλε το ευλογημένος ο ερχόμενος για τον επερχόμενο Αντίχριστο. Παρακάτω, παρακαλώ. Προχωράμε. Προχωράμε να δείξουμε και τις υπόλοιπες. Εδώ είναι ο Πολωνοεβραίος Ιωάννης Βοητήλας, ο σημερινός Πάπας, μετά του Δαμασκηνού Ελβετίας πρέπει να είναι. Ναι, ο Ελβετίας. Λοιπόν, μέγας αιρετικός οικουμενιστής. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού στενάζει και η Ελλάδα έχει παραδοθεί βορρά στους αιρετικούς, στους μισέλληνες και ανθέλληνες παπικούς, προτεστάντες και όλο το συνοθήλευμα των αιρέσεων. Παρακάτω, παρακαλώ. Προχωράμε. Εδώ ο Πάπας, ο οποίος έγινε και μάγος, ασπάστηκε και κάπνισε την πίπα της ειρήνης, αλλά είναι και μάγος, δεδηλωμένος μάγος, έτσι, με τους Αφρικανούς κάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε και καμαρώστε με ποιους θέλουν να μας ενώσουνε. Και πώς να κλείνει γόνη η Ορθοδοξία, η αλήθεια, ή στο σκοταδισμό ή στο ψεύδος. Ο Φούγιας, εκπρόσωπος του Φαναρίου, μετά του Πολωνοεβραίου Βοητήλα, του Δαλάη Λάμα, Εβραίων συντοιστών και δεν συμμαζεύεται σατανιστών, με όλους αυτούς τον λευκό αδελφάτο των Ιμαλαίων, καταλαβαίνετε λοιπόν, εάν τόσα αίματα που εχήθηκαν ανά τους αιώνες από τις Οικουμενικές Συνόδους και τους διωγμούς που υπέστησαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, εάν λοιπόν αυτοί οι κύριοι που είναι επάνω σήμερα και δεν ντρέπονται, αλλά έρχεται η ρομφαία του Κυρίου εδώ, μόνον φιλί παθητικό και ερωτικό που δεν δίνει στο μουφτή της Ρόδου ο προκατήμενος του Φαναρίου. Εδώ κοιτάξτε χάλια, ο μουφτής της Ρόδου, ο αδελφός, γιατί υπήρξε και λοχαγός στον τουρκικό στρατό. Και μάλιστα πρόσφατα, παρακαλώ, εδώ πέρα λοιπόν πρόσφατα έχουμε τον εκβιασμό της Τουρκίας, υποτίθεται προς τον Βαρθολομαίο, να απομακρύνει καταρχήν τον Ιάκωβο Κουκούζη από την Αρχιεπισκοπή της Βορείου και Νοτιού Αμερικής και να την περιορίσει τέλος στα αυστηρά εκκλησιαστικά της καθήκοντα. Απέδωσε καρπούς όμως αυτή η κίνηση και ήδη στα τελευταία γεγονότα της Κύπρου η τοπική εκκλησία της Αμερικής απήχε των συνηθισμένων εκδηλώσεων, λέγει εδώ, διαμαρτυρίας και πιέσεων προς το Λευκό Οίκο που ασκούσε η Ομογένεια και ο σύμβουλος επί των εκκλησιαστικών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Κονιδάρης, λέγει εδώ, δημοσίευμα τύπου, ανησυχεί για την απαράδεκτη διπλωματία του Φαναρίου
που τελευταίως έχει δημιουργήσει ένταση μεταξύ των κρατών Ελλάδος και Αλβανίας. Δημοσίευμα 18/8/96 στο παρόν. Επίσης, σκληρή κριτική για τις πρόσφατες ανθεληνικές και αντορθόδοξες αποφάσεις του εφέδρου ανθιπολογαγού, δηλαδή του κυρίου Βαρθολομαίου Αρχοντώνη, άσκησε ο ελεύθερος τύπος της Κυριακής στις 18/8/96, επισημένοντας τα εξής. Άστοχες αποφάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες για τα συμφέροντα του ελληνισμού συνεχίζει να παίρνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Μετά τα προβλήματα που δημιούργησε στο Άγιον Όρος, στην Αμερική με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, την υπονόμευση του Συμβουλίου του Αποδήμου Ελληνισμού, την ρήξη με τα Πατριαρχείου Μόσχας και Κωνσταντινούπολεως για το θέμα της Εσθονίας και τελευταία την ενκρυπτό χειροτονία των τριών Μητροπολιτών και την τοποθέτησή του στην Αλβανία, έχουν δημιουργήσει στον απλό Έλληνα πολίτη εύλογα ερωτηματικά για το ποιος κάνει κουμάντο στο φανάρι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε από πού κατευθύνονται. Παρακαλώ να πέσουν και οι άλλες φωτογραφίες για να ολοκληρώσουμε και τελειώνουμε. Εδώ λοιπόν είναι της Καλύμνου, εδώ θαυμάστε, ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Καλύμνου της Νεοημερολογητικής Εκκλησίας, Μεράσο Παπικό. Αυτή είναι σήμερα η εκπρόσωποι σας, κύριε Σεραφείμ. Λοιπόν, παρακαλώ δείξτε και άλλους. Εδώ, ο Πάπας μετά του Βαρθολομαίου, στο επίσημο συλλήτρουργο της Ρώμης, που παρευρεθήκαμε και εμείς, παρακάτω. Λοιπόν, εδώ, ο σκολιός που κρατάει ποιμαντική ράβδος του Πάπα, που την χρησιμοποιούσαν, προσέξτε, σαν φίδι είναι, δεν έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό, και στις τελετές μαύρες μαγείας τον 5ο αιώνα. Προσέξτε, Δίδυμον, Βαρθολομαίος Πάπας Βοητήλας. Και προχωρούμε. Εδώ μετά το γιωτά του αδελφού, του μισέλληνος και ανθέλληνος και σφαγέως των ομοδόξων Σέρβων αδελφών μας, λοιπόν, ο Πολωνοεβραίος Βοητήλα και ο αδελφός του, τον αποκαλεί αδελφό, και εδώ εισέρχονται στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, Βαρθολομαίος και Πάπας, τον Πάπα να καταράστε, προσέξτε, η παρακαταθήκη των πατέρων της Εκκλησίας και του Πατροκοσμάτου Ετωλού. Και προχωρούμε. Και προχωράμε, παρακαλώ. Εδώ ήταν που έπεσε ο κεραυνός την ώρα που έκαμε είσοδο ο Βαρθολομαίος μετά του Πολωνοεβραίου Βοητήλα στο ψευδοθυσιαστήριο των Φράγκων. Και προχωρούμε, παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ ο ασπασμός στα φιλήματα του Ιούδα. Το φιλί του Ιούδα προς το πρόσωπο του Κυρίου μας ασπάζεται τον μεγαλύτερο εχθρό της Ορθοδοξίας, τον Πολωνοεβραίο Βοητήλα, που θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Αντίχριστο. Αφού πρώτα κλείνει γόνη, εδώ πέρα βεβαίως είναι με τους Αγγλικανούς, είναι στην Ουψάλα νομίζω, της Σουηδίας, και με όλους τους αρχηγούς και τους καρδιναλίους. Λοιπόν, πράγμα που απαγορεύεται, και προχωρούμε παρακάτω, παρακαλώ. Εδώ, προσέξτε, συνευλογών, αυτή την έχουμε τραβήξει εμείς τη φωτογραφία. Λοιπόν, σηκώνει το χέρι και δεν ευλογεί, ευλογεί με τα πέντε, γιατί τον είδα ήδη η σώμαση, κυρίες και κύριοι. Όπως κάνει ο Πολωνοεβραίος Βοητήλα. Λοιπόν, με τα πέντε και όχι τρία δικά. Προχωρούμε, παρακαλώ. Και βεβαίως έτσι θέλουν να μας καταντήσουν, να μακοινωνάμε εντός ολίγου αφού μας ενώσουν, να κοινωνάμε με όστιες που θα τις προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε, τέτοιο κατάντημα θα πάθουμε σε λίγο, γιατί δεν έχουμε αρχιερείς. Και προχωρούμε, παρακαλώ. Και εδώ πέρα βεβαίως με τον Κάσιντι, τον εκπρόσωπο του Βατικανού και άλλους καρδινάλιους και κληρικούς, μισέλληνες παπικούς του Αντίχριστου Πάπα. Λοιπόν, και προχωρούμε και παρακάτω, παρακαλώ. Και ο Στυλιανός Χαρκιανάκης Αυστραλίας, ο οποίος μου κοινοποίησε εξώδικον στην προηγούμενη κατάθεσή μου πριν από καιρό και θυροκόλλησε στο σπίτι μου ο κύριος Χαρκιανάκης, διότι τον αποκαλέσαμε μέγα βλάσφημο και αιρετικό, όταν εκείνος κηρύσσει ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τον Πίθηκο. Και δεν ντρέπεται λοιπόν εκείνος να εκπροσωπεί τον Ιησού Χριστό και είπε τη μεγαλύτερα βλασφημία ότι ο Κυριός μας δεν κατέβηκε αναμάρτητος. Δεν είναι αναμάρτητος. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή κληρική, γι' αυτό πάμε κατά διαβόλου και αρχιερείς. Και εδώ πέρα, μετά του Μισέλληνος, ο Μισέλλην Πάπας και πολέμιος των χριστιανικών κρατών, των Ορθοδόξων, μετά του αρχηγού της Αλβανίας, του κυρίου Μπερίσα, ο Αλβανοεβραίος Μπερίσα, ο οποίος τότε, η φωτογραφία αυτή είναι επίσκεψης του Πολωνοεβραίου στην Αλβανία για να διωχθεί εκεί η χριστιανική κοινότητα και να διωχθούν οι βορειοϋπηρώτες για την πίστη τους, και τα χάλια τα βλέπουμε στις οθόνες μας καθημερινά, και να σιωπήσει το σύμπαν.
Και εδώ πέρα έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος να παρασημοφορείται από τους Lions και να παρίσταται, κοιτάξτε χάλια. Λοιπόν, από εκεί και μετά μας λένε μετά λοιπόν ότι καυτηρίασαν τους Lions, από τη μια παρασημοφορούνται, από την άλλη δέχονται τα συγχαρήκια, από την άλλη δεν διαψεύδουν. Λοιπόν, αυτό είναι το χάλι της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα. Και προχωράμε παρακάτω παρακαλώ. Και εδώ έχουμε τον Χριστόδουλο Δημητριάδος να δέχεται μεγάλη μνήμα και να βραβεύεται από τους Εβραίους του Βόλου. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεν θέλουμε τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, για να πιστούμε ότι οι κληρικοί μας έχουν πλέον καλπάζοντας προχωρούν εις την πανέρεση του Οικουμενισμού και θέλουν να συμπαρασύρουν όλους εμάς. Αλλά εμείς, αρχηγό μας, έχουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος εξήλθε νικών ή να νικήσει και θα νικήσει. Η νίκη είναι ημών των Ορθοδόξων και όχι των αιρετικών και των κακοδόξων. Κυρίες και κύριοι, λιγάκι καθυστερήσαμε, διότι μισή ώρα και ήταν τα διαφημιστικά μηνύματα, ήταν η καθυστέρηση του ενός τετάρτου. Αναγκάζομαι να διακόψω εδώ, διότι η ώρα πέρασε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θέλω να εκπέμψω από τούτο το βήμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, που μου παρήχε τούτο το βήμα για να κάνω τις καταθέσεις μου και τις καταγγελίες μου. Είναι αλήθειες όλα αυτά που καταθέσαμε. Ακούσατε μαρτυρίες και επειδή πιστεύω ότι ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος εξεκίνησε και αυτόν τον αντιαιρετικό αγώνα, τον μεγάλο. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής της Τηλετόρα πρέπει να είναι σύμφωνος με όλα αυτά, γιατί και εκείνος στο παρελθόν έχει καταγγείλει ανοιχτά Μητροπολίτες, Αρχιεπισκόπους. Η Ελεύθερη Ώρα και οι Νέοι Άνθρωποι είναι πρώτοι στα δημοσιεύματα και καταγγέλουν τις αιρέσεις, τις πανερέσεις, αλλά και τους Μητροπολίτες και Επισκόπους που ολισθαίνουν. Και η Ελεύθερη Ώρα είχε δημοσιεύσει σε πρωτοσέλιδο για τον ενθρονιστήριο τότε λόγο του Βαρθολομαίου και τον καυτηρίασε ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος. Τον ευχαριστώ που μου παρήχε τούτο το βήμα. Ευχαριστώ όλους τους συντελεστάς. Ευχαριστώ τον κύριο Χρήστο Ρίζο, τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Σωτήρη Ζαφυρακόπουλο για τη συμπαράστασή τους και για τη συνεργασία, αυτή την όμορφη συνεργασία, την ειρηνική συνεργασία που είχαμε και στις 10 εκπομπές. Θέλω να τους ευχηθώ ο Κύριος να σκεπάζει το κανάλι αυτό, να επιμείνουν εις τις θέσεις τους αμετακίνητοι με τα όποιο δέλεαρ και αν υπάρχει, γιατί θα θελήσουν τις σκοτεινές δυνάμεις να εξαγοράσουν και αυτό το κανάλι, τα έχουν πάρει όλα στα χέρια τους και δεν ακούγεται πλέον φωνή καμία διαμαρτυρίας. Είναι μόνον από εδώ, ανοιχτά, από τούτο το βήμα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία και θέλω να ελπίζω ότι με καινούργια στοιχεία και νέες καταθέσεις θα εξακολουθήσει η συνεργασία αυτή με το κανάλι της Τηλετόρα. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συντελεστές και τα παιδιά που εργάστηκαν στις 10 αυτές εκπομπές αθόρυβα και αθέατα και σας εύχομαι, κυρίες και κύριοι, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο και περσείτε, διότι η νίκη είναι των Ορθοδόξων Χριστιανών με το όποιο τίμημα και αν δώσουμε. Καλή σας νύχτα.